Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο 4 της ΕΡΤ, όπου μετά την επίτευξη συμφωνίας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έχουμε το προνόμιο να φιλοξενούμε απόψε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Να σας καλωσορίσουμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Να καλωσορίσω και δύο καλούς συναδέλφους που θα συμμετέχουν, κυρίες και κύριοι, με την εμπειρία τους και τη γνώση τους στην απόψινή συζήτηση. Και είναι ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή. Καλησπέρα. Και ο Τάσος Παπάς από την εφημερίδα των Συντακτών και των 984. Νομίζω ότι δεν θα έχετε αντίρρηση να ξεκινήσουμε με αυτή τη συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι και όλοι την χαρακτηρίζουν ιστορική. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Πρόεδρε, με το ότι πήρατε αυτή την πρωτοβουλία μετά και την κυβερνητική αλλαγή στα Σκόπια να διαπραγματευτείτε για την επίλυση αυτής της εκκρεμότητας. Καταλήξατε σε συμφωνία, κάπου πετύχατε τους στόχους σας, κάπου υποχωρήσατε. Συμβιβαστήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ, με αυτή τη συμφωνία? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ευτυχής και τυχερός συνάμα, διότι είχα τη συγκυρία, την ευτική συγκυρία να είμαι πρωθυπουργός σε μια στιγμή που στη γειτονική χώρα υπήρξε μια σημαντική πολιτική αλλαγή. Μια σημαντική πολιτική αλλαγή που έδωσε τη δυνατότητα σε μένα και στον πρωθυπουργό Ζάεφ να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική, επίμονη και επίπονη προσπάθεια, δύσκολη προσπάθεια, εδώ και 6 μήνες, προκειμένου να λύσουμε διαφορές δεκαετιών. Ένα θέμα που ταλανίζει την εξωτερική μας πολιτική εδώ και 26 χρόνια. Ένα θέμα υπαρκτό πάνω από 70 χρόνια όμως. Και προσπαθήσαμε να το λύσουμε με σεβασμό ο ένας απέναντι στις αξίες του αλουνού, απέναντι στις βασικές γραμμές του αλουνού, απέναντι στην αξιοπρέπεια του αλουνού. Και νομίζω ότι καταφέραμε να έχουμε μια συμφωνία που από όλους χαρακτηρίζεται ιστορική. Έχει βεβαίως μπροστά της δρόμο για να υλοποιηθεί. Το κρίσιμο θέμα από εδώ και πέρα είναι το αν η άλλη πλευρά θα πετύχει όλα όσα προβλέπει η συμφωνία το επόμενο διάστημα, το δημοψήφισμα, τη συνταγματική αλλαγή. Αλλά πιστεύω ότι δημιουργούμε ένα πολύ σημαντικό momentum για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, να νικήσουμε εκατέρωθεν τους εμπόρους πατριωτισμού που υπάρχουν και στις δύο πλευρές. Είναι μια συμφωνία η οποία αποκηρύσσει τον αλυτρωτισμό. Είναι μια συμφωνία η οποία, γιατί αναφερθήκατε στη λέξη συμβιβασμός, θέλαμε να είναι βιώσιμη συμφωνία, δεν θέλαμε να ταπεινώσουμε τους εταίρους μας. Δεν θέλουμε να έχουμε γείτονες οι οποίοι αισθάνονται ταπεινωμένοι. Δεν είναι η συμφωνία των Βερσαλιών. Οι Βερσαλίες, ως γνωστόν, ήταν αποτέλεσμα πολεμικής σύγκρουσης και οδήγησαν σε νέο, ακόμα μεγαλύτερο πόλεμο. Αλλά είναι μια συμφωνία η οποία μπορεί να είναι βιώσιμη, η οποία το κυριότερο σε ό,τι μας αφορά είναι ταυτόσιμη με την εθνική θέση και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί εδώ και πλέον περισσότερα από 20 χρόνια, έχουν τεθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, από την ξεκίνησαν από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ακολούθως βεβαίως Κώστα Σιμίτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, και αναφέρομαι στις βασικές προϋποθέσεις αυτού που όλοι ονομάζουμε εθνική γραμμή, που είναι η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες, με συνταγματική αλλαγή που αυτό το κατοχυρώνει. Αλλά νομίζω ότι, και κλείνω έτσι αυτή την αρχική μου τοποθέτηση, το σημαντικότερο για μας είναι πως είναι μια συμφωνία που αποκηρύσσει τον αλυτρωτισμό και διασφαλίζει, κατοχυρώνει την πολιτισμική μας κληρονομιά και την ιστορία μας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί, κύριε Αγνωστοπούλου, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι αν για 26 και πλέον χρόνια μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων και δικαίως αισθάνονται όχι απειλή από μια μικρή χώρα γειτονική όπως είναι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά αισθάνονται θυμό, είναι διότι κάποιοι επιχείρησαν να οικειοποιηθούν ίσως ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορεί να έχει ένας λαός, που είναι η ιστορία του και η πολιτιστική του κληρονομιά. Και εγώ αισθάνομαι ότι πλέον με αυτή την συμφωνία διασφαλίζουμε, παίρνουμε πίσω, έρουμε οποιαδήποτε προσπάθεια οικειοποίησης της ιστορίας μας. Διότι
Η ψυχή μας είναι η ιστορία μας. Όχι το όνομα που προσδιορίζει τη γεωγραφία, αλλά η ιστορία μας. Και αυτή η συμφωνία κατοχυρώνει πλήρως την πολιτισμική κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας, της Μακεδονίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου, και την κατοχυρώνει ως ελληνική πολιτισμική κληρονομιά. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι μένει να δούμε τι θα γίνει, θα εξαρτηθεί από τη γείτονα, αν θα προχωρήσει, υπάρχει δρόμος, εν πάση περιπτώσει, για αυτή τη συμφωνία. Ωστόσο, παράγει αποτελέσματα. Τι θα γίνει αν ανάβει το πράσινο φως στη γείτονα και κάποια στιγμή έρθει στη Βουλή και υπάρξει κόκκινο φως από εμάς? Κάθε διμερής διεθνής συμφωνία τίθεται σε ισχύ άμα την κύρωσή της και από τις δύο πλευρές. Εμείς λοιπόν θα υπογράψουμε μία συμφωνία, οι Υπουργοί των Εξωτερικών θα υπογράψουν μία συμφωνία, η οποία όμως δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μονάχα όταν και μόνο όταν κυρωθεί και από τις δύο πλευρές. Η ίδια η συμφωνία προβλέπει ότι η υποχρέωση άμεσης κύρωσης έχει η πλευρά των γειτόνων μας. Ακολούθως η πλευρά των γειτόνων μας πρέπει να περάσει όντως μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία, μεταξύ άλλων και το δημοψήφισμα, καθώς έτσι έχουν αποφασίσει και ορθώς, διότι αφορά τη μετονομασία τους ουσιαστικά. Ακολούθως τη συνταγματική αλλαγή, μια διαδικασία που το ίδιο το Σύνταγμά τους προβλέπει μεγάλη πλειοψηφία των 2/3. Στο Σύνταγμά τους δεν θα αλλάξουν μονάχα τη συνταγματική τους ονομασία, θα αλλάξουν και θα απαλήψουν και κάθε έκφραση αλυτρωτισμού από το προήμιο, από το εδάφιο εκείνο το οποίο αναφέρεται στην πιθανή ύπαρξη μειονοτήτων. Θα το προσαρμόσουν απολύτως με την έννοια της διασποράς, της ομογένειας, έτσι όπως είναι και στο δικό μας Σύνταγμα, αυτό έχουμε συμφωνήσει. Και από ένα άλλο σημείο που υπάρχει μια υπόνοια σοβαρή και ένα σπέρμα σοβαρό αλυτρωτισμού και αφορά τα σύνορα. Αφού λοιπόν προχωρήσουν στην συνταγματική αναθεώρηση, τότε θα έρθουμε εμείς και την ολοκληρώσουν επιτυχώς να κυρώσουμε τη συμφωνία στην Ελληνική Βουλή και να τη θέσουμε σε ισχύ. Και μόνο όταν τεθεί σε ισχύ θα υπάρχουν βεβαίως οι υποχρεώσεις σε διεθνές επίπεδο και από τη δική μας πλευρά. Μέχρι τότε η δική μας υποχρέωση, άμα την υπογραφή της συμφωνίας και μέχρι την κύρωσή της από την Ελληνική Βουλή, η υποχρέωση της χώρας είναι να δείξει καλή πίστη στην υλοποίηση, στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Δηλαδή, να την φέρει, άμα τη εκπληρωθούν οι άλλες υποχρεώσεις που η ίδια συμφωνία προβλέπει της άλλης πλευράς, δηλαδή οι υποχρεώσεις, να τη φέρει προς κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Αν δεν τα καταφέρει, λέτε. Προφανώς, αν δεν κυρωθεί είτε από την Βουλή των γειτόνων μας, είτε αν μία από τις προϋποθέσεις που η συμφωνία προβλέπει δεν εκπληρωθεί, χαθεί το δημοψήφισμα ή χαθεί η πλειοψηφία των 2/3 για τη συνταγματική αλλαγή, δυστυχώς η συμφωνία θα ακυρωθεί. Έτσι είναι αυτή. Οι συμφωνίες όλες που έχουν όρους αυτό ακριβώς προβλέπουν. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και πιστεύω ότι αν η άλλη πλευρά κάνει το μεγάλο βήμα, τότε στην Ελληνική Βουλή όχι απλά θα επικυρωθεί, αλλά θα επικυρωθεί από μια μεγάλη πατριωτική, δημοκρατική, προοδευτική πλειοψηφία. Και βεβαίως δεν ξέρω τι θα κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Είμαι όμως απολύτως σίγουρος πως εάν αφήνονταν ελεύθεροι να ψηφίσουν κατά συνείδηση οι βουλευτές, οι περισσότεροι ίσως να ψήφιζαν υπέρ. Αλέξη. Κύριε Πρόεδρε, χθες σας άκουσα στο διάγγελμα και διάβασα και προσεκτικά ένα non-paper το οποίο είχατε δώσει. Λέγατε λοιπόν εκεί ότι ουσιαστικά θα αναγνωριστεί η δημοκρατία των Σκοπίων, να την πω έτσι, ως Σεβέρνα Μακεντόνσκα. Έψαξα στο σημερινό κείμενο της συμφωνίας, δεν είχα πολλές ώρες να διαβάσω, αλλά όσο το έψαξα πολύ καλά, αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Παντού αναφέρεται ως δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα, τι σημαίνει, αυτό που είπατε δεν μου κολλάει εμένα με τη συμφωνία που εγώ διάβασα. Ακούσατε προσεκτικά το διάγγελμα μου χθες? Νομίζω πολύ. Αναφέρθηκα λοιπόν στην απόφαση των γειτόνων μας να μετονομάσουν να αλλάξουν τη συνταγματική τους ονομασία από Δημοκρατία της Μακεδονίας σε Σεβέρνα Μακεδόνια στη γλώσσα τους, Βόρεια Μακεδονία στην ελληνική.
North Macedonia στην Αγγλική και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στις 190 γλώσσες που υπάρχουν στον κόσμο για το πώς αλλιώς προφέρεται το Βόρεια. Αναφέρεστε μάλλον όχι σε λάθος ή σε αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που παγώ και σε αυτά που αναγράφεται στη συμφωνία, αλλά σε όσα πράγματι είχαν ακουστεί και γραφτεί το προηγούμενο διάστημα για την πιθανότητα να είναι αμετάφραστη η ονομασία των γειτόνων μας. Δεν είναι αμετάφραστη, μεταφράζεται, εν τούτες είναι στη διακριτική ευκαιρία της κάθε χώρας και κυρίως της Ελλάδας, αν θα την αναφέρει ως στη γλώσσα της ή στη γλώσσα των γειτόνων μας. Αλλά επιτρέψτε με εδώ να σας πω μια δική μου άποψη και δική μου θέση, την οποία την εξέφρασα και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και στον Υπουργό Εξωτερικών που έχει τη μεγάλη ευθύνη αυτής της πολύ δύσκολης διαπραγματευτικής προσπάθειας και που του αξίζουν και συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια που έκανε. Απλώς κύριε Πρόεδρε, πριν πείτε αυτό, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα για να το καταλάβω. Ναι. Εσείς λέτε ότι εμείς ως Ελλάδα θα τους αναγνωρίσουμε ως Σεβέρνα Μακεδόνια, αν το λέω σωστά. Οι υπόλοιπες χώρες ως North Macedonia, Βόρεια Μακεδονία. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε τη διακριτική ευκαιρία να τους, να τους αναφέρουμε είτε ως Βόρεια Μακεδονία είτε ως Σεβέρνα Μακεδονία. Τώρα να σας πω εγώ την άποψή μου. Αυτό δεν είναι διπλή ονομασία επί της ουσίας. Όχι, δεν είναι διπλή ονομασία. Είναι οι γείτονές μας, στη γλώσσα τους, αναγράφονται, λέγονται με την ονομασία Σεβέρνα Μακεδονία. Δεν είναι μετάφραστο, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα μιας τρίτης χώρας. Το Μοντενέγκρο, Μαυροβούνιο. Μπορούμε να το λέμε Μοντενέγκρο, μπορούμε να το λέμε και Μαυροβούνιο. Και άλλες χώρες μπορεί να έχουν αυτή την... Αλλά η δική μου η άποψη και η πεποίθηση είναι ότι εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να κρυφτούμε πίσω από αυτό. Διότι εγώ θεωρώ ότι είναι μια σημαντική κατάκτηση το Βόρεια δίπλα στο Μακεδονία που μέχρι σήμερα αναγνωρίζουν 140 χώρες σε όλο τον κόσμο. Διότι είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, διότι είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε, δεν είναι εθνοτικός προσδιορισμός. Συνεπώς, κύριε Βαχελά, αν με ρωτάτε, ναι, ήμουν εναντίον και έπαιξε ρόλο αυτό της αμετάφραστης ονομασίας. Γιατί? Γιατί αν καταλήγαμε σε μια συμφωνία όπου θα λέγαμε αμετάφραστο, δηλαδή οι Εγγλέζοι να λένε Σεβέρνα Μακεδονία, οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι, όλοι Σεβέρνα Μακεδονία. Ξέρετε κάτι, η γλώσσα, η δύσχρηστη ονομασία, γιατί η γλώσσα στο τέλος εκδικείται, όλοι θα μένανε στο Μακεδονία, στο Μακεδονία. Όπως κακά τα ψέματα, ας μην βάζουμε. Μακεδονία, Μακεδονία, να λέμε πάλι στη Μακεδονία θα μείνουν. Δεν θα έλεγε κανένα Σεβέρνα. Δεν θα έλεγε κανένα. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, να μην μπει κανένα, να μην την μετονομάσουν και να μην τον ονομάζουν όλοι ως North Macedonia, ως Βόρεια Μακεδονία. Όπως δεν υπάρχει κανείς, για παράδειγμα, που θα αποκαλεί τους Νοτιοαφρικανούς Αφρικανούς, τη Νότια Αφρική, μάλλον Αφρική, έτσι και τώρα η χρήση της γλώσσας, διότι επαναλαμβάνω, οι δύσχριστοι όροι απαλήφονται από την ίδια την καθημερινή χρήση. Στη χρήση λοιπόν της γλώσσας, εάν, αυτή είναι η εκτίμησή μου και την καταθέτω και δημόσια, επιμέναμε σε κάτι που κατά την άποψή μου δεν είχε κανένα ιδιαίτερο νόημα, παρά ίσως ενδεχομένως την δική μας απόπειρα να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ουσιαστικά και κατάματα, αν επιμέναμε σε αυτό, στην αμετάφραστη δηλαδή ονομασία, θα αντιμετωπίζαμε πολύ γρήγορα, αργά ή γρήγορα μάλλον, αυτό το πρόβλημα. Εγώ θέλω, κύριε Βαχελά, να δείτε χθες το διεθνή τύπο. Όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η βασική είδηση, ξέρετε ποια ήτανε? Η βασική είδηση δεν ήτανε ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Φύρομη, ήτανε η Μακεδονία συμφώνησε με την Ελλάδα να μετονομαστεί σε Βόρεια Μακεδονία. Αυτή ήταν η είδηση, η βασική είδηση, η κύρια είδηση σε όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς εδώ, όλα αυτά τα χρόνια, θέλαμε να έχουμε ένα ταμπού. Διότι και εμείς εδώ, που φυσικά δεν ήμασταν από τις 140 χώρες που την αναγνωρίζαμε ως Μακεδονία, αλλά την αναγνωρίζαμε ως πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ως Μακεδονία δηλαδή. Αλλά βάζαμε πιο πριν το πρώην Γιουγκοσλαβική.
Το πρώην πήγαινε στο Ιουγκοσλαβική. Δεν ήταν ανάμεσα στο Δημοκρατία και στο Μακεδονία κάποια φράση, προσδιορισμός γεωγραφικός που να ξεχωρίζει την Μακεδονία με την ιστορία της, με την παράδοσή της, με την πολιτιστική της κληρονομιά από το κράτος, το βόρειο γειτονικό κράτος. Άρα λοιπόν, ας μην προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα ουσίας με τεχνάσματα. Θεωρώ λοιπόν ότι η συμφωνία αυτή είναι μια συμφωνία επωφελής για τη χώρα, επωφελής για την περιοχή, αντιμετωπίζει όλα τα αιτήματα που κατά καιρούς έχουν τεθεί από τη δική μας πλευρά, τον γεωγραφικό προσδιορισμό δίπλα από τη λέξη Μακεδονία. Είναι μια συμφωνία που με δύο λόγια μας δίνει πράγματα. Μας κατηγορούν από την αρχή της διαπραγμάτευσης πάρα πολύ. Άλλοι βεβαίως εσκεμμένα με δόλο, άλλοι προφανώς από ευαισθησία. Και δεν θέλω να κατατάξω όλους όσους μας κατηγορούν στην κατηγορία των, όπως είπα πιο πριν, επαγγελματιών ή εμπόρων πατριωτισμού. Όμως, μας κατηγορούν πολύ λοιπόν ότι πάμε να παραδώσουμε. Εγώ από αυτή τη συμφωνία, την οποία την έχετε όλοι σας και φαντάζομαι ότι την έχετε διαβάσει και την μεταφράσαμε και στα ελληνικά και τη δώσαμε σήμερα στη δημοσιότητα και σε όλα τα κόμματα, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν βλέπω να δίνουμε κάτι. Βλέπω μόνο να παίρνουμε. Δίνετε την εθνότητα και τη γλώσσα, βεβαίως. Να το συζητήσουμε. Από πού προκύπτει, σε ποιο σημείο, υπάρχει κάποιο σημείο της συμφωνίας που λέει αναγνωρίζει Macedonia Nation. Όχι Nation. Μακεδονικό έθνος. Το λέει πολύ καθαρά. Μακεδονικό έθνος αναγνωρίζει. Και η υπήκοη λέει θα είναι Μασιντόνια, δηλαδή Μακεδόνες. Άλλο εθνότητα, άλλο υπηκότητα και εθνικότητα. Έτσι, να τα ξεχωρίσουμε. Λέβαια. Διότι και οι λέξεις έχουν τη χρήση τους. Οι πολίτες της Βορείου Κορέας είναι Βορειοκοράτες. Άρα οι πολίτες Βορείου Μακεδονίας είναι Βορειομακεδόνες. Εδώ τους διαβάζω τους Μακεδόνες. Θα σας απαντήσω λοιπόν. Μιας και θίξατε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό το οποίο κάνει αυτή η συμφωνία και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, είναι να μην παραγνωρίζει το δικαίωμα λαών τρίτων χωρών στον αυτοπροσδιορισμό τους. Του λαού του γειτονικού στον αυτοπροσδιορισμό του. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, κύριε Παχελά? Αντιτίθεται στις ίδιες καταστατικές αρχές στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Πώς θα μπορούσαμε εμείς να τους απαγορεύσουμε να αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες, Μακεδόνσκοι λένε αυτοί? Όμως, αυτό που κάνει η συμφωνία είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Έρχεται με το άρθρο 7 και λέει ότι όπου χρησιμοποιούν αυτή τον όρο Μακεδόνσκι, δεν εννοούν την ιστορία της Μακεδονίας, της ελληνικής Μακεδονίας, η οποία είναι η ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας, του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Δεν εννοούν τη δική μας πολιτισμική κληρονομιά, αλλά εννοούν τα χαρακτηριστικά ενός λαού που βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή της, γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας και από τα μέσα του 18ου αιώνα και μετά απέκτησε και εθνοτικά χαρακτηριστικά. Εμείς δεν θα τους πούμε ποτέ Μακεδόνες. Εμείς θα τους ονομάζουμε Σλάβο Μακεδόνες. Μας δίνει τη δυνατότητα αυτή η συμφωνία. Δεν έχει, ξέρετε, τι τους λέμε εμείς. Πώς να ονομάζουμε. Αλλά πώς ονομάζουν οι υπόλοιποι. Μισό λεπτάκι. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε. Έρχεται λοιπόν η ίδια συμφωνία και τι λέει? Ότι σε ό,τι αφορά την υπηκότητά τους, εκεί που μέχρι σήμερα σε όλη την Ιφίλιο κυκλοφορούσαν με ταξιδιωτικά έγγραφα στα οποία έγραφαν Macedonian, από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορούν με ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία θα γράφουν Macedonia, παύλα, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό δεν είναι ότι δώσαμε, κάτι πήραμε και εδώ. Πήραμε μια σημαντική αλλαγή. Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, ότι αναγνωρίσαμε έθνος Μακεδονικό. Δεν αναγνωρίσαμε έθνος Μακεδονικό, δεν αναγνωρίζει αυτή η συμφωνία έθνος Μακεδονικό. Αναγνωρίζει βεβαίως το δικαίωμά τους στον αυτοπροσδιορισμό, βεβαίως είναι δικαίωμά τους, δεν μπορούμε να τους το στερήσουμε, και σέβεται την ταυτότητα που έχουν καλλιεργήσει και έχουν δημιουργήσει. Σέβεται την ταυτότητά τους, επαναλαμβάνω. Δεν είναι ταπεινωτική συνθήκη Βερσαλιών. Είναι μια συμφωνία. Και γιατί δεν είναι, ακόμα και αν μπορούσαμε, δεν θα θέλαμε. Γιατί δεν θα ήταν βιώσιμη. Μισό λεπτό. Επειδή πήγαμε τώρα στη συμφωνία, να γυρίσουμε λίγο στην αρχική φάση.
Έχω την εντύπωση. Άλλωστε, θα έχουμε χρόνο να πούμε, γιατί είναι και άλλα. Έχω την εντύπωση. Διαψεύστε με, αν κάνω λάθος, ότι ο κύριος Ζάεφ το προηγούμενο διάστημα υπέστη ό,τι είχατε υποστήσει στο πρώτο πεντάμινο του 2015. Από πιέσεις εννοώ. Δεν ξέρω στο μυαλό του κύριου Ζάεφ ποιο ρόλο παίζατε εσείς. Αν είστε ο κύριος Σόιμπλε, η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Μοσκοβισή ή ο κύριος Ολάντ. Προφανώς έχετε ακούσει τη θεωρία που διακινείται ότι επιταχύνατε και οι δύο, και εσείς και ο κύριος Ζάεφ, την συμφωνία, γιατί πήρατε ανταλλάγματα σε άλλα μέτωπα. Ο κύριος Ζάεφ κάποια δισεκατομμύρια από την κυρία Μέρκελ, την οποία θα επισκεφθεί αύριο μεθαύριο, και εσείς κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις για το χρέος. Και εγώ ξέρω κάποιες ιστορίες με εξωγήινους που εμφανίζονται στον ημιτό. Αλλά τώρα δεν έχει κανένα νόημα, τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εντάξει, θεωρίες συνωμοσίας θα υπάρξουν πολλές το επόμενο διάστημα. Υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ακούστε, κύριε Παπά. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τόσο εγώ, όσο και ο ομολογός μου, ο κύριος Ζάεφ, αυτό το διάστημα δώσαμε μια σκληρή μάχη. Ο καθένας στη χώρα του. Να υπερβούμε κατεστημένες προκαταλήψεις, ιδεοληψίες, αλλά και μια οργανωμένη προσπάθεια εμπόρων πατριωτισμού, επαναλαμβάνω, προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία που θεωρούμε, πιστεύουμε, είναι προς όφελος των λαών μας. Γιατί αυτό πιστεύουμε και οι δυο, ότι είναι ο αληθινός πατριωτισμός. Έβλεπα χθες τη θλιβερή δήλωση και στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την αντίστοιχα θλιβερή δήλωση και στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αν αλλάζανε τα κείμενα των δηλώσεων, δεν θα υπήρχε καμία διαφορά. Ακριβώς τα ίδια είπανε. Εθνική ταπείνωση, εθνική υποχώρηση. Ναι. Έβλεπα σήμερα τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Ιβάνοφ. Αν αλλάζανε, τα ίδια ακριβώς. Και τι συνειδητοποιώ. Αν πιστέψουμε και τους μεν και τους δε, θα συνειδητοποιήσουμε ότι και οι μεν και οι δε λένε τι, ότι συνθηκολογήσαμε, λένε. Και αυτοί και εμείς εδώ. Πώς γίνεται να έχουν συνθηκολογήσει και οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία, γίνεται? Δεν έχουμε καμία συνθηκολόγηση, αυτό το οποίο έχουμε, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Αυτό που έχουμε και είναι φανερό, ότι έχουμε μία παράταξη, μία αντίληψη, μία σκέψη πολιτική. Η παράταξη αυτή η οποία αρέσκεται στις φωνασκίες, στην πατριδοκαπηλεία, στον εθνικισμό, να αφήνει όμως τις εκκρεμότητες ως έχουν, να μην προχωράει. Αυτή είναι η παράταξη της ακραίας δεξιάς, της ακροδεξιάς, της βαθιάς συντηρητικής δεξιάς και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και στην Ελλάδα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε δύο κυβερνήσεις που προσπαθούν να κάνουν βήματα, που προσπαθούν να λύσουν τις πληγές του παρελθόντος με αξιοπρέπεια για τους λαούς τους. Εγώ αισθάνομαι περήφανος και αξιοπρεπής, διότι αυτή η συμφωνία παίρνει πίσω την ιστορία μας. Διότι αυτή η συμφωνία προβλέπει, κύριε Παπά, ότι εντός 6 μηνών οι γείτονες θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση όλων των μνημείων και αγαλμάτων που ο ακροδεξιός Γκρουεύσκι γέμισε τα Σκόπια και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Φίλιππο, την Ολυμπιάδα, που είναι δικά μας. Ναι, είναι δικά μας. Είπατε για δύο κυβερνήσεις. Και ξέρετε κάτι? Για την κυβέρνηση. Πώς θα τα αποκαταστήσει? Θα βάλουν πλακέτες παντού. Σήμερα διάβαζα τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της κυβέρνησης της Πουγουδουμού, όπου έλεγε ότι όχι, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν θα το γυρίσουμε, αλλά θα βάλουμε μια πλακέτα που θα λέει ότι δεν είναι ο έφηπος πολεμιστής, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος της αρχαίας ελληνικής περίοδου και είναι ένα άγαλμα προς τιμήν της φιλίας και της συνεργασίας των δύο λαών. Ωραία. Αυτή είπατε είναι για, μια είπατε για ιστορική εξέλιξη. Η κυβέρνηση της Φιρόμ είναι συμπαγής. Η δική σας κυβέρνηση όμως δεν είναι συμπαγής. Γιατί ο κυβερνητικός εταίρος σας, η ΑΝΕΛ δηλαδή, ο πρόεδρος του, είπε ότι δεν θα ψηφίσει καμία συμφωνία που έχει το όνομα Μακεδονία ή παραγωγό του. Και δύο βουλευτές των ΑΝΕΛ σήμερα, ο ένας είπε ότι πρόκειται για έγκλημα, ο άλλος είπε ότι πρόκειται για εθνική ήττα. Με αυτού συγκυβερνάτε όμως. Κύριε Παπά, θέλω να σας μιλήσω πολύ ειλικρινά και να σας πω ότι η προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στους ΑΝΕΛ δεν προέβλεπε, όπως και δεν θα μπορούσε να προβλέπει, ότι θα υπάρξει μια τέτοια σημαντική εξέλιξη πολιτικής αλλαγής στη γείτονα χώρα. Το 2015 έγινε.
όπου θα μας έφανε μπροστά στη δυνατότητα μιας πάρα πολύ σημαντικής συμφωνίας. Ως εκ τούτου, το θέμα αυτό δεν αποτελούσε ένα από τα βασικά θέματα της προγραμματικής μας συνεννόησης. Οι βασικές γραμμές της προγραμματικής μας συνεννόησης ήταν να σταματήσει η καταστροφή στη χώρα, να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και να σταματήσει το πλιάτσικο στη χώρα. Η διαφθορά, η διαπλοκή, η ρεμούλα, οι μίζες, αυτή ήταν η βασική μας κατεύθυνση. Όταν βεβαίως, όταν εγώ έκανα τις προγραμματικές δηλώσεις, αναφέρθηκα στο θέμα, επαναλαμβάνοντας την πάγια εθνική θέση. Σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, γεωγραφικός προσδιορισμός. Ο Πάνος ο Καμένος δεν έδωσε σημασία, το είδε, το άκουσε, δεν έδωσε σημασία. Γιατί δεν πίστευε ότι μπορεί να λυθεί. Ακριβώς διότι δεν υπήρχε ορίζοντας λύσεις και δεν θεωρούσε ότι είναι από τα μείζοντα ζητήματα. Εν τούτης όμως, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι ο Πάνος ο Καμένος έχει μια θέση και στάση αρχής, την οποία δεν του ζητώ να την αλλάξει. Δεν του ζητώ να αλλάξει τις βασικές, τα βασικά χαρακτηριστικά αξιακά που έχει ο ίδιος. Του ζητώ όμως ως υπεύθυνος υπουργός μιας κυβέρνησης που κρατάει πατριωτική στάση, αυτό να το αναγνωρίσει και να μην θέσει σε κίνδυνο τη διακυβέρνηση, την πορεία της χώρας, στην κατεύθυνση μάλιστα στην κρίσιμη αυτή που είμαστε πολύ κοντά να εκπληρώσουμε έναν από τους βασικούς στόχους αυτής της συνεργασίας. Ναι, και γι' αυτό ο Πάνος Καμένος, έτσι, θα κρατήσει τη θέση και τη στάση του, μου το έχει δηλώσει, αν έρθει, αν καταφέρει η άλλη πλευρά να περάσει τις δύσκολες σκόπελες που έχει μπροστά της, για τους οποίους εγώ θα ήμουν ευτυχής αν το καταφέρει και θα βοηθήσω όσο μπορώ για να το καταφέρει, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή και ο Πάνος Καμένος θα τηρήσει τη στάση αρχών. Δηλαδή, δεν θα την υπερψηφίσει. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συμφωνία όταν έρθει στην Ελληνική Βουλή δεν θα έχει Καμένος, χαρακτηριστικά ψήφου εμπιστοσύνης. Εν τούτης, ο Πάνος Καμένος έχει τις αρχές και τις αξίες του, αλλά δεν είναι έμπορος πατριωτισμού. Δεν θα ρίξει την κυβέρνηση για να κάνει πολιτική καριέρα, όπως έκανε ο κ. Σαμαράς στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όμως ναι, εδώ και η αξιωματική αντιπολίτευση βάζει ένα θέμα νομιμοποίησης αυτής της συμφωνίας. Γιατί δεν επιλέξατε να τη φέρετε προς ψήφιση στη Βουλή ή να πάρετε την εξουσιοδότηση όπως κάνατε τον Ιούλιο του 2015. Δεν επιθυμείτε ένα εθνικό μέτωπο? Ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τη στάση του κ. Μητσοτάκη και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που στο ζήτημα αυτό έχει επιδείξει, θα έλεγα, ένα αξιόλογο ταλέντο πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Ξεκίνησε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης τον Γενάρη, 9 Γενάρη ήταν η πρώτη του δήλωση, να λέει σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Όταν εγώ έκανα την πρώτη μου συνέντευξη στο Έθνος στις 20 Γενάρη, έβαλα μέσα τη βασική γραμμή που κρατήσαμε στο τέλος της διαπραγμάτευσης, που ήταν και συνταγματική αλλαγή. Αυτό βεβαίως δεν ήταν στους τίτλους της συνέντευξης, αλλά άμα ανατρέξετε σε αυτή, εσείς που έχετε και ενδιαφέρον στα ντοκουμέντα, τα ιστορικά, θα το δείτε. Ακολούθως λοιπόν άρχισε να βάζει και ο κ. Μητσοτάκης τη συνταγματική αλλαγή ως βασική προϋπόθεση, γιατί δεν πίστευε ότι θα μπορούσαμε να φέρουμε μια συμφωνία η οποία θα το έχει. Όταν κατάλαβα ότι το βάζουμε κι εμείς στη διαπραγμάτευση, άρχισε να με εγκαλεί εμένα ότι δήθεν, ενώ το είχα πει εγώ πρώτος, τον ακολουθώ εγώ. Μετά όμως ήρθαν τα συλλαλητήρια. Και όταν ήρθαν τα συλλαλητήρια, ο κ. Μητσοτάκης συνειδητοποίησε ότι δεν θα πρέπει να ακολουθήσει μια στάση βάσει των αρχών του, των πιστεύων του και των ιδεών του, γιατί δεν πιστεύω τα πιστεύει αυτά που λέει τώρα, αλλά μια στάση που θα εξυπηρετεί τα στενά κομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει μία έντονη τάση ακροδεξιά στο εσωτερικό της και πράγματι θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης κρατούσε μία έντιμη ως προς τις ιδέες του στάση και υποφελή ως προς τη χώρα, λέω εγώ, θα αντιμετώπιζε όντως έντονα σωκομματικά προβλήματα. Και άρχισε να λέει άλλα πράγματα. Όχι σύνθετη ονομασία, αλλά μία ονομασία που να συνάδει με το κοινό αίσθημα. Ποια είναι αυτή η αραγή? Προφανώς όχι με τον όρο Μακεδονία. Αργότερα, ότι ας μην το λύσουμε τώρα, ας το λύσουμε κάποια άλλη φορά. Δηλαδή, αν όχι τώρα που έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δείχνει διάθεση να το λύσει, πότε? Ποτέ προφανώς. Μετά όμως, όταν ο κ. Μητσοτάκης πήγαινε στο εξωτερικό, τα ξεχνούσε αυτά που έλεγε εδώ.
και έλεγε άλλα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Με αποκορύφωμα όσα είπε στη Σόφια που ήμουν και εγώ και βγήκα δείχνοντας την καλή μου θέληση και διάθεση, γιατί ακριβώς αντιλαμβάνομαι ότι εδώ δεν είναι μια κόντρα εσωτερική. Όταν κάνεις εξωτερική πολιτική, δεν πρέπει να κοιτάς το εσωτερικό της χώρας και τους σχετισμούς, το εθνικό συμφέρον. Και το χαιρέτησα. Και είπαμε, βοηθάει αυτή η στάση και η θέση. Και μπράβο του. Μόλις όμως γύρισε πίσω, τα ξανάλαξε πάλι. Και τέσσερις μέρες μετά, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας πήγε και είπε: δεν θα δεχτούμε ποτέ τον όρο Μακεδονία. Λίγες μέρες πριν την ενημέρωση, τις μέρες της Σόφιας μάλιστα, όταν εγώ ήμουν στη Σόφια, είχε βγει ο κ. Κουμουτσάκος και προφανώς έχοντας στο μυαλό του ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουμε μια συμφωνία η οποία θα προβλέπει όλες οι αλλαγές και η συνταγματική αλλαγή πρώτα και μετά να κυρώσουμε εμείς, έβαλε τον πύχη εκεί και είπε: μην τυχόν φέρετε συμφωνία που να μην προβλέπει ότι όλες οι αλλαγές πρώτα και μετά κύρωση στη Βουλή. Στο τέλος η κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είχαν γραφτεί και στην εφημερίδα σας, κύριε Παπά, ότι είναι υπερβολικός ο κύριος Κουμουτσάκος, βάζει τον πύχη ψηλά γιατί δεν θέλει συμφωνία. Όταν είδε ότι φέρνουμε αυτή τη συμφωνία η Νέα Δημοκρατία, με τον πύχη εκεί ψηλά, έρχεται τώρα και λέει: όχι. Πρέπει τώρα, πριν υπογράψει, να ψηφιστεί από τη Βουλή. Λοιπόν, αν αυτό δεν είναι στάση τζογαδόρου, πολιτική τζογαδόρου, αν αυτό δεν είναι ανεύθυνη στάση πάνω στα, σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, πείτε μου εσείς τι. Πατήστε, κύριε Πρόεδρε, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχετε προσπαθήσει να βρείτε κανένα είδους συνένεση με την αντιπολίτευση. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι, εγώ ξέρω. Να χορέψει ταγκό, πρέπει να θέλει και άλλο να χορέψει. Όχι, μόνος εσείς στην κυβέρνηση, εσείς είστε που θα πάρετε την πρωτοβουλία. Εγώ λέω κάτι άλλο. Γιατί το λέτε αυτό. Δεν έχω δει, εν πάση περιπτώσει, κάποια πρωτοβουλία συνένεση. Εγώ, κύριε, με συγχωρείτε. Ακούω να με κατηγορούν εμένα και τον Υπουργό Εξωτερικών ότι κάνουμε μυστική διπλωματία. Ποια είναι η μυστική διπλωματία? Ποια είναι η μυστική διπλωματία? Έχω καλέσει αυτή τη συμφωνία, πότε την πήρε ο αρχηγός? Έχω καλέσει όλους. Πριν από τρεις ώρες, αν θυμάμαι καλά. Μα πριν από τρεις ώρες έκλεισε. Ήταν ενήμερη για κάθε βήμα. Μα με συγχωρείτε, χθες το μεσημέρι έκλεισε. Χθες το μεσημέρι έκλεισε και κοιτάξτε, δεν έχουν ίδια στάση μονάχα στις δηλώσεις τους. Έχουν ίδια στάση και συμπεριφορά τους Ιβανόφ και Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον πήρα χθες τηλέφωνο να τον ενημερώσω και μου είπε: δώσε μου τη συμφωνία, δεν θέλω να με ενημερώσεις. Όπως έκανε ο Ιβανόφ στο ΖΑΕΦ. Μα δεν έχει δίκιο να θέλει να γράψει, να διαβάσει το χαρτί, οπωσδήποτε. Και εσείς το ίδιο θα έλεγα. Και τι θα έλεγα εγώ? Θα με έπαιρνε ο Πρωθυπουργός σε μένα να μου πει: θέλω να συμμερώσω? Και θα έλεγα: όχι, μην μου πεις. Προφανώς να πάρει το χαρτί. Το χαρτί δεν το είχα στα χέρια μου εγώ, καταρχάς. Εγώ είχα τις σημειώσεις. Ούτε εσείς. Εγώ είχα το drafting, αλλά όπως ξέρετε, η συμφωνία έκλεισε οι τελευταίες διατυπώσεις. Με, όχι από διαζώση συνάντηση, αλλά από διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Έπρεπε λοιπόν, για να είμαστε πλήρως κατοχυρωμένοι και να μην βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις, και οι δύο πλευρές να στείλουμε το τελικό κείμενο της συμφωνίας όπως εμείς το είχαμε στο διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, στον κύριο Νίμιτς, ο ίδιος να επικυρώσει ότι είναι ίδια, να κάνει και τις διορθώσεις του, ακολούθως να τις στείλει στα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών. Να μονογράψουν κάθε σελίδα οι Υπουργοί των Εξωτερικών, να τα ξαναγυρίσουν στον Νίμιτς και αυτός να τα ξαναγυρίσει στο τελικό κείμενο. Αυτό κράτησε λίγες ώρες λοιπόν. Εγώ θέλω να αναφέρω το εξής. Αλλά μην πάτε σε αυτό. Έχω ενημερώσει διαζώσεις στο γραφείο μου, έχω δεχτεί όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Έχει συναντήσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ο κ. Κοτζιάς. Έχω πάρει τρεις φορές τηλέφωνο να ενημερώσω τους πολιτικούς αρχηγούς. Έχει συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Αυτό είναι μυστική διπλωματία. Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η επίσημη ελληνική θέση που λέτε στην εθνική γραμμή, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι από κουτσομπολιά ή, εν πάση περιπτώσει, από πράγματα που μπορεί να έχουν ελεγχθεί και στη Βουλή. Εγώ θυμάμαι 13 Απριλίου του 1992 τον κύριο Μολυβιάτη, μετά από μια σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, να διαβάζει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας, με εξαίρεση του Κουκουέ, συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το ανεξάρτητο κράτος Σκοπίων μόνο αν τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΙΟΚ, με την αυτονόητη διευκρίνηση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν υπάρχει λέξη Μακεδονία. Ναι, αυτή ήταν το 1992. Ναι, αυτό δεν έχει ανατραπεί όμως. Δεν έχει υπάρξει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών και επίσημη απόφαση εθνική ότι αυτό αλλάζει. Που να ξέρω εγώ τουλάχιστον. Κύριε Παπαχελά, θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή ήταν η γραμμή που ακολούθησε, που ακολουθήθηκε μετά τόσο στην ενδιάμεση συμφωνία, όσο η οποία έγινε το 1995, το Σεπτέμβριο του 1995, όσο όμως και στον χειρισμό, τον κρίσιμο χειρισμό του Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι? Ό,τι ξέρω στο Βουκουρέστι, ο Κώστας Καραμαλής δεν δέχτηκε τον όρο Μακεδονία. Εκτός αν θεωρείτε ότι η επίσημη και πολλαπλώς διατυπωμένη αυτή η εθνική γραμμή από τις τότε κυβερνήσεις και από την αντιπολίτευση, οφείλω να πω,
και ο Γιώργος Παπανδρέου έχει κρατήσει αυτή. Εσείς γιατί είστε καλύτερα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να πάρετε μια διαπροφάση? Θα πρέπει να επικυρωθεί από Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είναι ένα άτυπο όργανο. Δεν είναι ένα θεσμικά κατοχυρωμένο όργανο στο οποίο παίρνονται αποφάσεις και για να αλλάξουν πρέπει να ξανασυγκληθεί για να αλλάξουν αυτές οι αποφάσεις. Αυτή ήταν μια επίσημη απόφαση πάντως. Εγώ αποφάσισα σε αυτή την κρίσιμη διαπραγμάτευση όχι να κλείσω τις πόρτες της πλήρους ενημέρωσης στους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά να μην προχωρήσω μέσα από αυτή τη διαδικασία των Συμβουλίων των Πολιτικών Αρχηγών, γιατί έχω μια πολύ κακή εμπειρία. Το έχω συγκαλέσει τρεις φορές. Και έχω καταλάβει. Δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα συγκεκριμένα, δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά και εσείς, κύριε Πρόεδρε, σαν αντιπολίτευση δεν ήσταν ακριβώς ο πιο... Όσοι συμμετέχουν σε αυτό δεν έχουν τη σοβαρότητα και την αίσθηση της ευθύνης. Ούτε εσείς το κάνατε αυτό, για να είμαστε δίκαιοι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Από τη δημόσια αντιπαράθεση μέχρι τώρα υπάρχει ένας μεγάλος απόν. Ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε το Μακεδονικό και ήταν ο εμπνευστής της νέας εθνικής γραμμής, που ήταν κόντρα με τη γραμμή του 1992, ο Κώστας Καραμαλής, δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Η γνώμη σας ποια είναι, πρέπει να τοποθετηθεί? Είναι από τη στιγμή που αμφισβητούνται... Αυτό, δεν θα πω εγώ αν θα τοποθετηθεί όχι, αλλά νομίζω ότι, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο Κώστας Καραμαλής διαχειρίστηκε με ευθύνη το θέμα αυτό. Και η στάση που είχε στο Βουκουρέστι ήταν μια στάση ευθύνης. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο τρόπος που ακολούθως διαχειριστήκαμε μια πολύ ορθή θέση και στάση στο Βουκουρέστι, είχε προβλήματα, ομολογώ, τα οποία τα αντιμετωπίσαμε μπροστά μας και στο δικαστήριο της Χάγης. Το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εντούτοις όμως, επειδή... τώρα, αυτό που μου λέτε, κοιτάξτε... Όχι, λέω για παράδειγμα το 2015, όταν κατά την κρίση του υπήρχε πρόβλημα συμμετοχής της χώρας στην Ευρωζώνη, βγήκε και έκανε μια δήλωση. Κύριε Παπά, δεν τώρα είναι αυτός. Μπορεί να μην είναι εξίσου σοβαρό θέμα, αλλά είναι ένα θέμα εθνικής σημασίας, εν πάση περιπτώσει. Έτσι το αντιλαμβάνονται πολύ. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα, και ούτε μου επιτρέπεται, αν θέλετε, θα προτρέψω ή θα νουθετήσω πρώην πρωθυπουργούς να μιλήσουν ή δεν θα μιλήσουν. Όχι, δεν τον έχω ενημερώσει, δεν έχουμε μιλήσει. Όμως είναι γνωστό ότι είμαι ανοιχτός να ενημερώσω οποιονδήποτε και κυρίως πρόσωπο που έχουν διατελέσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο όπως πρώην πρωθυπουργοί σε θέσεις ευθύνης, σε κέρυες θέσεις ευθύνης, σε κρίσιμη διαχείριση εθνικών θεμάτων. Δεν τον έχω όμως ενημερώσει. Αλλά φαντάζομαι ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Δεν υπήρξε κάτι το οποίο έγινε πίσω από κλειστές πόρτες και με κλειστά χαρτιά. Ανοιχτά διεκδικήσαμε αυτά τα οποία διεκδικήσαμε και πετύχαμε αυτά που πετύχαμε. Πάτσε, κύριε Πρόεδρε, για να αναφερθώ, συγχωρείτε τώρα, σε κάτι που είπες πριν, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Εσείς αυτή τη στιγμή δεσμεύετε τη χώρα και όποια κυβέρνηση είναι στα πράγματα τα επόμενα δύο χρόνια ουσιαστικά σε μια συμφωνία η οποία θα φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών. Εγώ, λοιπόν, έτσι γίνεται συνήθως. Όχι, νομίζω δεν γίνεται έτσι, διότι όταν είναι μια τόσο σημαντική συμφωνία στην οποία μάλιστα διαφωνεί ένα μεγάλο κομμάτι από την συγκυβέρνηση, ο κύριος Καμένος, νομίζω το λογικό και το πολιτικά έντιμο θα ήταν να το φέρετε στη Βουλή. Εφόσον θεωρείτε, όχι τώρα να το φέρετε στη Βουλή, όχι μετά. Θα γίνει μετά συζήτηση μεθαύριο. Όχι, ενώ σε ψηφοφορία στη Βουλή. Α, τι δηλαδή, εσείς ώστε να έχετε μια νομοποίηση. Εσείς δηλαδή, κύριε Παπαχελά, μου ζητάτε αυτό το οποίο κέρδισα στη διαπραγμάτευση με τον Ζάεφ να το δώσω στον κύριο Μητσοτάκη, που το ζητάει αυτός. Μα τι δεν μου λέτε να δώσω στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι κέρδος της διαπραγμάτευσης. Δεν νιώθετε ότι πρέπει κέρδος... να έχετε μια νομοποίηση για αυτό το πράγμα? Εσείς δεσμεύετε και τις επόμενες κυβερνήσεις για τα επόμενα δύο χρόνια με αυτό που έχετε κάνει. Έχετε καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει την νομοποίηση να προχωρήσει? Όποιος την έχει αυτή την αμφιβολία, όχι εσείς προφανώς, γιατί δεν έχετε δυνατότητα, υπάρχει ένας συνταγματικά προβλεπόμενος τρόπος να το διερευνήσει αυτό. Να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας και να πάρει την αμφιβολία. Γιατί δεν πάτε όμως στη Βουλή να τη θέσετε στην ψηφοφορία? Σας επαναλαμβάνω. Διότι η ακολουθία η οποία προβλέπεται για το πότε η συμφωνία αυτή θα ακυρωθεί από την Ελληνική Βουλή, ότι δεν έχετε να πετύχετε. Επαναλαμβάνω, η ακολουθία η οποία προβλέπεται από την ίδια συμφωνία είναι ρητή, σαφής και κερδίθηκε με διαπραγμάτευση. Γιατί? Για να κατοχυρωθεί η χώρα έναντι πιθανής από την άλλη πλευρά αστοχίας. Που αν, συνέβαινε και εμείς είχαμε κυρώσει, αυτό θα το μας δέσμευε, διότι θα είχε θέση σε ισχύ τη συμφωνία. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αστοχία από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση της Φυρών περνάει όλα τα τεστ αντοχής. Δηλαδή, Βουλή, δημοψήφισμα, συνταγματική αναθεώρηση. Και έρχεται η συμφωνία στην Ελληνική Βουλή. Αυτή η συζήτηση θα πάρει χαρακτηριστικά ψήφο εμπιστοσύνης και αν χάσετε την ψηφοφορία, μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση? Προφανώς και θα πάρει, μα είναι δυνατόν. Κοιτάξτε. Όχι, χαρακτηριστικά ψήφο εμπιστοσύνης, λέω, αν θα πάρει αυτή η ψηφοφορία.
Κύριε Παπά, όλες οι κρίσιμες ψηφοφορίες έχουν χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι η μεθαυριανή κρίσιμη, η αυριανή μάλλον, έχω χάσει και τις μέρες, η αυριανή κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για την ολοκλήρωση της, των τελευταίων προαπαιτουμένων, της τελευταίας αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος στο οποίο βρέθηκε η χώρα. Η αυριανή ψηφοφορία δεν ενέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης. Δηλαδή, αν δεν περάσει, θα μπορώ να σταθώ? Δεν θα μπορώ. Το ίδιο θα συμβεί όταν έρθει η ώρα της κύρωσης αυτής της συμφωνίας και για τη συμφωνία. Αλλά εγώ σας είπα κάτι και εσείς το παραβλέψατε. Η συμφωνία αυτή δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει. Θα περάσει με μεγάλη πλειοψηφία. Και ήδη διαφαίνεται ότι μπορεί για λόγους και θέσεις και στάση αρχής ο Πάνος Καμένος, και είναι δικαίωμά του να κρατάει αυτή τη στάση αρχής, να λέει ότι δεν θα την ψηφίσει. Όμως υπάρχουν βουλευτές και κόμματα τα οποία είναι θετικά ως προς αυτή τη συμφωνία. Δεν το δοκιμάζετε τώρα, αυτό ρωτάω. Άρα, σας απάντησα, κύριε Παχελά, διότι εδώ δεν μπορούμε να παίζουμε. Όταν κάνεις εξωτερική πολιτική, το βλέμμα σου δεν το έχει στραμμένο στους εσωτερικούς σχετισμούς. Το βλέμμα σου το έχει στραμμένο στα συμφέροντα της χώρας. Και εμείς αυτό το κερδίσαμε στη συμφωνία, όχι επειδή μας το είπε ο κύριος Κουμουντσάκος ένα βράδυ που του ήρθε να βάλει τον πύχη ψηλά, βάζει και περάσουμε από κάτω. Το παλέψαμε και το κερδίσαμε στη συμφωνία για να διασφαλίσουμε τη χώρα ακόμα και στην πιο σπάνια περίπτωση, στην πιο ακραία εκδοχή. Ή τι μη ακραία εκδοχή. Στο κάθε ενδεχόμενο. Στο ενδεχόμενο δηλαδή που θα προχωρούσαν όλα κανονικά, αλλά δεν θα αποκτούσε τα δύο τρίτα στη συνταγματική αναθεώρηση η άλλη πλευρά. Γι' αυτό τη βάλαμε τελευταία την κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Και θέλετε τώρα αυτό να το ανατρέψω επειδή κάποιοι εδώ παριστάρουν ότι τάχα μου δεν υπάρχει πλειοψηφία? Αν το πιστεύουν, ας μου κάνουν πρόταση μομφής. Στο ενδεχόμενο να το αποφασίσει η Βουλή αν έχουν πλειοψηφία. Να γίνει πρόταση μομφής. Μπορεί να έχουμε το εξής πολιτικό παράδοξο, την πολιτική σχιζοφρένεια. Κάποιοι που διαφωνούν με τη συμφωνία να στηρίξουν την κυβέρνηση και κάποιοι που συμφωνούν με την συμφωνία να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης μομφής. Πώς το κρίνετε αυτό? Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κανένα πολιτικό παράδοξο. Διότι μια πρόταση δυσπιστίας σε μια κυβέρνηση είναι προφανές ότι δεν αφορά μόνο την αφορμή για την οποία γίνεται, αφορά την πορεία της σταθερότητας της χώρας, της οικονομίας και την κυβερνητική και πολιτική σταθερότητα. Και άρα όλοι όσοι θα ψηφίσουν μεθαύριο, παραμεθαύριο, αν τολμήσει να την κάνει αυτή την πρόταση ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, θα ψηφίσουν με γνώμονα αυτό. Θα την μετατρέψετε σε παροχή ψήφου, σε διαδικασία παροχή ψήφου εμπιστοσύνης? Δεν έχω κανένα λόγο. Εγώ δεν αισθάνομαι, κύριε Παπά, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει χάσει την εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου. Έχει περάσει διαρκώς από 40 κύματα και από τις πιο δύσκολες ψηφοφορίες. Κάθε στιγμή έχει δύσκολες ψηφοφορίες. Περάσαμε έναν κυκαιώνα μεταρρυθμίσεων. Αν θέλετε, κάναμε τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ποτέ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ψηφίσαμε μεταξύ άλλων και δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Όλοι θεωρούσαν ότι είναι έθραυστη πλειοψηφία, είναι 153, τώρα 154. Δεν πρόκειται. Και είδατε ότι το τελευταίο διάστημα κάποιοι θεωρούσαν ότι θα μειωθεί η πλειοψηφία, άρχισε να αυξάνεται κιόλας. Λοιπόν, αφήστε. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει καμία έλλειψη. Φοβάστε τις αντιδράσεις του κόσμου, κύριε Πρόεδρε, γιατί υποτιμήσατε, για παράδειγμα, τα πρώτα κοινά συλλαλητήρια. Όταν είχατε αρχίσει αυτή την ιστορία, ήταν πολύ σαφές ότι δεν το περιμένατε. Φοβάστε αυτές τις αντιδράσεις? Δεν τις φοβάμαι, τις σέβομαι, κύριε Παχελά. Διότι σέβομαι βαθιά το συνέστημα της εθνικής υπερηφάνειας για τον καθένα και την καθεμιά. Ξέρω πολύ καλά ότι σε αυτά τα συλλαλητήρια συμμετείχαν δύο ειδών, δύο κατηγορίες πολιτών. Πολίτες που έχουν έναν έντονο, μια έντονη πατριωτική ευαισθησία και που αισθάνονται όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων αυτή την εθνική υπερηφάνεια να έχει πληγεί, αλλά και ακραίες δυνάμεις, ακραίοι. Εθνικιστές, ακροδεξοί, χρυσαυγίτες, επαγγελματίες πατριώτες και ούτω καθεξής. Στους δεύτερους δεν με ενδιαφέρει να απευθυνθώ, σας το λέω ειλικρινά. Στους πρώτους όμως θέλω να απευθυνθώ και να τους πω με ειλικρίνεια. Ποιο είναι αυτή τη στιγμή το πατριωτικό συμφέρον? Να κλείσουμε ένα θέμα που μας ταλανίζει 26 χρόνια ή να το αφήσουμε ανοιχτό? Ποια είναι η μεγάλη απειλή, αν θέλετε, που έχει σήμερα η χώρα? Οι βόρειοι γειτονές μας?
σε μια περίοδο που βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει γίνει μια δύναμη νευρική, επιθετική, όπου καθημερινά έχουμε παραβιάσει το Αιγαίο, όπου διατηρεί σε κατοχή το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ποιος είναι ο κίνδυνος στον οποίο πρέπει να προσανατολιστούμε και ποιο είναι το πατριωτικό και εθνικό συμφέρον τώρα, να αφήνουμε μέτωπα ανοιχτά, βεβαίως αν είναι μείζωνα τα ζητήματα και αν επιμένουν να μας κλέβουν την ψυχή μας, την ιστορία μας, τότε ναι. Αλλά εδώ αυτή η συμφωνία καταρχάς φέρνει πίσω τα σύμβολα, την ιστορία, την κληρονομιά μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια λύση την οποία την είχαμε ονειρευτεί χρόνια, με την έννοια ότι βάζει έναν προσδιορισμό στον όρο Μακεδονία και 140 χώρες όλο τον κόσμο που τη λένε Μακεδονία θα πάψουν να τη λένε Μακεδονία. Άρα λοιπόν, ακόμα και αυτοί που ενοχλούνται και δεν θα θέλαν μια τέτοια λύση, θα θέλαν μια λύση να την πούμε κάπως αλλιώς, να μην έχει καθόλου τον όρο Μακεδονία. Ας σκεφτούν. Ποιο είναι τούτη την ώρα το πατριωτικό εθνικό συμφέρον. Ενώ έχουμε γείτονες οι οποίοι λένε θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν σας κλέβουμε τα σύμβολα. Στο άρθρο 8 της συμφωνίας λέει ότι μέσα σε 6 μήνες θα πρέπει οποιοδήποτε σύμβολο του 16ου αστεριού της Βεργίνας υπάρχει σε δημόσιο χώρο θα κατέβει και θα γυρίσει πίσω. Η συμφωνία το λέει αυτό. Τα αγάλματα θα λένε ο Μέγας Αλέξανδρος ο Έλληνας. Άλλαξαν το αεροδρόμιο, άλλαξαν την εθνική οδό. Αναγνωρίζουν την αρχαία ελληνική κληρονομιά της Μακεδονίας. Για ποιο λόγο να κρατήσουμε αυτή την πληγή ανοιχτή, για ποιο λόγο? Για να μπορούν τρίτες χώρες να διεισδύουν με εκατομμύρια και δισεκατομμύρια στα Βαλκάνια και στη γειτονική χώρα. Τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία αυτού του λαού, του γειτονικού λαού, έχουν και την ίδια πίστη εμάς με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι και μάλιστα έκαναν αίτηση να αλλάξει το όνομα της εκκλησίας τους από Μακεδονική Εκκλησία σε Εκκλησία Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας. Και θέλουν να πάνε στο άρμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για ποιο λόγο να έχουμε αυτό το μέτωπο ανοιχτό? Είναι πατριωτισμός αυτό? Είναι εθνική στάση? Υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι αν είναι τόσο καλή συμφωνία και εσείς είστε τόσο χαρούμενος που την υπογράφετε, κάντε ένα δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Κύριε Παπά, ακούστε. Καταρχάς δεν θα έπρεπε να μιλάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας περί δημοψηφίσματος, διότι οποτεδήποτε υπήρξε και έγινε πράξη η σκέψη να εκφραστεί η γνώμη του ελληνικού λαού ήταν πάντοτε αντίθετη. Όμως θέλω να σας πω κάτι. Είναι δυνατόν να κάνουμε εμείς ένα δημοψήφισμα για το πώς θα λέγονται οι γείτονες μας? Είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό? Αν ήταν ένα δημοψήφισμα το οποίο, αν ήταν μια συμφωνία εδώ η οποία, ξέρετε κάτι, έθετε κρίσιμα ζητήματα για μας. Κρίσιμα ζητήματα για μας και έλεγε ότι εμείς πρέπει να δώσουμε κάτι. Αυτή τη συμφωνία εγώ βλέπω να παίρνουμε, όχι να δίνουμε. Αλλά αν έλεγε ότι πρέπει να δώσουμε, να αλλάξουμε εμείς το όνομά μας, να αλλάξουμε εμείς το σύνταγμά μας. Ναι, βέβαια. Ενδεχομένως να ήταν σοβαρό αυτό το αίτημα. Αλλά το αίτημα να κάνουμε δημοψήφισμα για να ορίσουμε εμείς το πώς θα λέγονται οι γείτονες, αυτό δεν είναι σοβαρό. Εδώ εσείς κάνετε μια διαπραγμάτευση. Δέχεστε να λέγετε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, δέχεστε την εθνικότητα και δέχεστε και τη γλώσσα. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα τα οποία έχετε δώσει. Γιατί λοιπόν να μην κάνετε, αν έχετε μια τέτοια βεβαιότητα, ότι έχετε πλειοψηφία είτε στη Βουλή είτε στο λαό, να κάνετε είτε μια ψηφοφορία εκεί είτε ένα δημοψήφισμα? Γιατί κύριε Παπαχελά, τις μεγάλες και τις κρίσιμες αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε αυτή τη στιγμή και αφορούν την κατοχύρωση των εθνικών μας συμφερόντων, πιστεύω ότι θα τις κρίνει πρώτα απ' όλα η ίδια ιστορία. Δεύτερον, έχουμε φέρει μια συμφωνία η οποία βάζει στην άλλη πλευρά, καλώς ή κακώς, τα εμπόδια που πρέπει να υπερπηδιστούν. Κατοχυρώνει στο μέγιστο τις δικές μας απαιτήσεις και γραμμές. Δεν βλέπω λοιπόν κανένα λόγο για τον οποίο θα έπρεπε εμείς να βάλουμε στον εαυτό μας εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να μας εκθέσουν στη διεθνή κοινότητα. Εκθέσουν υπό ποιο είναι? Να απορριφθεί δηλαδή από το λαό ή από την Βουλή? Θα σας απαντήσω. Όταν, γιατί εδώ υπάρχει, όταν κάνει μια διαπραγμάτευση και δεν είσαι σίγουρος ότι θα καταλήξει κιόλας, υπάρχει και το λεγόμενο blame game, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι αλλιώς να έχεις φτάσει σε μια λύση και να έχεις κάνει τα πάντα εσύ για τη λύση, αλλά να μην τα καταφέρεις γιατί η άλλη πλευρά δεν τα κατάφερε. Οπότε η διεθνής κοινότητα θα σου αναγνωρίσει ότι εσύ
Δεν είσαι αυτός που εμποδίζεις τη γειτονική χώρα να υπάρχει. Δεν είσαι αυτός που τους εμποδίζεις να έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον καταστατικό χάρη του ΟΕΕ. Δεν θα σε πηγαίνουν στα δικαστήρια όπως στη Χάγη. Ε? Είναι διαφορετικό λοιπόν αυτό. Και διαφορετικό εσύ να το φωνάζεις και να λες ή να διακινδυνεύεις τη δυνατότητα να εκτεθείς στη διεθνή κοινότητα σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Όταν, για παράδειγμα, έγινε η συμφωνία για το σχέδιο Ανάν ανάμεσα στην Κυπριακή κυβέρνηση τότε και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, βεβαίως αυτό δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς παρά μόνο με δημοψήφισμα, αφορούσε κρίσιμα θέματα της ίδιας της χώρας, όχι μιας τρίτης χώρας. Το γεγονός ότι ενώ η κυβέρνηση είχε αποδεχθεί και μετά υπήρξε αυτή η απόφαση που υπήρξε, δικαίως εγώ λέω, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, ξέρετε τι προβλήματα δημιούργησε μετά στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελληνικής πλευράς για την υπεράσπιση των δικαίων ετοιμάτων μας στο Κυπριακό. Άρα λοιπόν δεν είναι, επαναλαμβάνω, στα κρίσιμα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ας έχουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας σε αυτό που είναι συμφέρον για τη χώρα, για τον τόπο, με το μυαλό μας όμως μόνο εκεί, όχι στο εσωτερικό μέτωπο και στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Ναι, ξέρετε, η αξιωματική αντιπολίτευση, και όχι μόνο, αλλά και το κοινάλ, λένε ότι δεν έχετε δημοκρατική νομιμοποίηση να διαχειριστείτε τα εθνικά θέματα. Είστε επικίνδυνος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και δεν έχετε και τη δημοκρατική νομιμοποίηση να διαχειριστείτε και τα οικονομικά ζητήματα. Ξέρω ότι στις αστικές δημοκρατίες αυτά λύνονται στη Βουλή. Ενίοτε και στους δρόμους. Εάν το κίνημα της αρέσκειας είναι μαζικό, επιθετικό και αποφασιστικό. Αλλά με αυτή τη σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πώς μπορείτε να προσδοκάτε ότι μπορεί να διαμορφωθούν συνθήκες στοιχειώδους συνένεσης και συνεννόησης? Εντάξει, κοιτάξτε. Καταρχάς να σας πω ότι στα όσα χρόνια, εντάξει δεν είναι και άπειρα, αλλά στα όσα χρόνια θυμάμαι την πολιτική ζωή του τόπου, δεν υπήρξαν και φορές που η αντιπολίτευση απευθυνόταν στην κυβέρνηση λέγοντάς την προχώρα σε στηρίζουμε. Πάντοτε υπήρχαν εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Δεν είναι μεγαλύτερες ίσως από ό,τι άλλες φορές. Αλλά οφείλω να πω το εξής. Εμείς βρεθήκαμε, εγώ προσωπικά, στη θέση του Πρωθυπουργού και ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας σε μια εποχή δύσκολη. Όχι, αν θέλετε, συνηθισμένη εποχή. Όχι στα πλαίσια μιας κανονικότητας. Και εγώ προσωπικά και χωρίς μεγάλη εμπειρία βρέθηκα μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για τη χώρα. Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της χώρας και του ελληνικού λαού. Μετά από 3 χρόνια, έχω να σας πω ότι τόσο σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες αποφάσεις του 2015, σε ό,τι αφορά όμως και την απόφαση τώρα για ένα μεγάλο εθνικό θέμα, αλλά και σε άλλα κρίσιμα θέματα, προσφυγική κρίση, κυπριακό, πιστεύω, κύριε Παπά, ότι, και είμαι περήφανος γι' αυτό, θα με κρίνει και εμένα η ιστορία και πρώτος και κύριος ο ελληνικός λαός, ότι λειτουργήσα όχι με γνώμονα το πολιτικό κόστος, αλλά με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και του λαού. Πήρα δύσκολες αποφάσεις. Πολύ πιο δύσκολη απόφαση ήταν η απόφαση που πήρα για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Πολύ πιο δύσκολη από την απόφαση που παίρνω τώρα εδώ για να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα επίλυσης ενός εθνικού θέματος. Ξέρω πολύ καλά από αυτή τη μικρή μου, αλλά σημαντική εμπειρία λόγω της πυκνότητας πολιτικού χρόνου, ότι όλες οι κρίσιμες αποφάσεις έχουν ρίσκο. Και όλες οι κρίσιμες αποφάσεις, τις οποίες κανείς πρέπει να παίρνει πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, έχουν πολιτικό κόστος. Και πιστεύω ότι δείγμα ηγεσίας είναι να επομίζεται κανείς το ρίσκο του πολιτικού κόστους, όταν είναι σίγουρος μέσα του ότι κάνει το σωστό, το ορθό, με την αίσθηση ευθύνης για την πατρίδα και, και τον ελληνικό κόσμο. Τώρα, συγγνώμη, βάζεις τον πειρασμό να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Παρατηρώ ότι σας αποθεώνουν σήμερα, χαρακτηρίζοντάς σας πραγματιστή πολιτικό, αξιόπιστο εταίρο, μέσα ενημέρωσης και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, και αποθεώνουν τις επιδόσεις σας και στην οικονομία και στο μακεδονικό, αυτοί που το 2015 σας έλεγαν αριστεριστή, εξτρεμιστή, τυχοδιώκτη, αντιευρωπαίο, και την κυβέρνησή σας τη χαρακτηρίζαν εν μέρη κομμουνιστική. Ποιος έχει αλλάξει από τους δύο, εσείς ή αυτοί? Γιατί και οι δύο να έχουν δίκιο δεν γίνεται. Κύριε Παπά,
Νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτοί που με κατηγορούσαν οι οποίοι παραδέχονται ότι η Ελλάδα είναι μια άλλη χώρα σήμερα. Είναι σχεδόν όλοι οι έγκριτοι και έγκριοι αναλυτές, ο διεθνής τύπος, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια έγινε από μια χώρα σχεδόν παρείας και μέρος του προβλήματος, μέρος της λύσης. Η Ελλάδα όταν ανέλαβε ήταν μια χώρα ελληματική, με ελλείμματα διαρκή, σήμερα έχει πλεονάσματα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ξόδευε. Παραλάβατε μια χώρα με πρωτογενές πλεόνασμα. Ναι, ναι, δεν είναι, κάνετε λάθος. Είδε τα αναθεωρημένα στοιχεία της Ελστάτ. Ούτε αυτό το πλεόνασμα υπήρχε. Ούτε αυτό το πλεόνασμα υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, παραλάβαμε μια χώρα η οποία βρισκόταν στην κόψη του ξεραφιού, χωρίς αποθέματα. Σήμερα έχει ταμιακά αποθέματα, έχει δυνατότητα πρόσβασης και στις αγορές, βγήκε 2 φορές, θα ξαναβγεί λοιπόν το επόμενο διάστημα. Η ανεργία έχει πέσει 7 μονάδες, η κανονικότητα σε μεγάλο βαθμό έχει επιστρέψει. Το κυριότερο όμως είναι ότι αξιοποιήσαμε και τη γεωπολιτική δυναμική της χώρας. Όχι μόνο εξορθολογήσαμε τα δημόσια οικονομικά, όχι μόνο καταφέραμε να εξορροπήσουμε τους προϋπολογισμούς, να έχουμε πλεονάσματα, επιστρέψαμε στην ανάπτυξη για πρώτη φορά από το 2008, 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2018, που είναι σχεδόν διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Είναι λογικό λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κατά επικριτές μου, αλλά και έγκυροι αντικειμενικοί αναλυτές να λένε ότι άλλαξε η χώρα. Τι να κάνουμε, αυτό δεν αρέσει σε αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, δεν τους αρέσει, είναι λογικό. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει και αυτό να αλλάζει, όχι προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, αλίμονο. Άλλωστε εκεί, με ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν και έντονες ιδεολογικές διαφορές. Με αυτό που κάνει κουμάντο τώρα, το ακροδεξιό. Αλλά στον χώρο της κεντροαριστεράς πιστεύω ότι σιγά σιγά θα δημιουργηθούν πολιτικές συνενέσεις. Άλλωστε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία είναι η πρώτη που αναγνωρίζει όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες που έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση. Είναι η πρώτη που χαιρέτησε την χθεσινή συμφωνία και την επικροτή και θεωρώ ότι βεβαίως και αυτή η συμφωνία δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε από 2 πρωθυπουργούς προοδευτικούς. Μάλιστα να σας πω και ένα ανέκδοτο, ας το πω έτσι, πραγματικό περιστατικό όμως. Μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος Τούσκ κάποια στιγμή, ήταν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μου λέει πώς πάτε. Λέω είμαστε κοντά, προσπαθούμε, προχωρούμε. Μου λέει είναι απίστευτο, αν τα καταφέρετε είναι απίστευτο. Του λέω θα το καταφέρουμε για έναν λόγο. Γιατί ούτε εγώ, ούτε ο Ζάεφ ανήκουμε στη δική σου πολιτική οικογένεια, στο EPP. Μου απάντησε γελώντας, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Γκλιγκόροφ, ο κύριος Γκρουεύσκι, ο οποίος γέμιζε με αγάλματα αλυτρωτισμού και ξόδευε δισεκατομμύρια γι' αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα στη χώρα του, καθότανε στη διπλανή θέση με τον κύριο Σαμαρά, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και τον κύριο Ούρμπαν. Δεν υπάρχει ένα παράδοξο. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά μας. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει ένα παράδοξο ότι σας ευλογούν αυτούς που εσείς βρίζατε σε εισαγωγικά και σας βρίζουν τώρα αυτοί που σας ευλογούσαν στα πλαίσια του αντιπλημμονιακού αγώνα. Και το βλέπουμε παντού αυτό. Ειδικά σε αυτή την ιστορία. Σε ποιους αναφέρεστε? Από sites, διάφορους πολιτικούς και άλλες εμπασχετώσεις, οι οποίοι σας κάνουν μια ακραία, αν θέλετε, κριτική σε αυτό το θέμα. Και από την άλλη, βεβαίως, η κυρία Μέρκελ και οι Αμερικάνοι και άλλοι λένε ότι έχετε δείξει ηγετικά προσόντα στην ιστορία. Θα... Και χαιρετίζουμε, βεβαίως, τη συμφωνία αυτή. Δεν θα ήθελα να υιοθετήσω αυτή τη γενίκευση. Διότι θεωρώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που βρέθηκαν στο μπλοκ του αντιμνημονιακού αγώνα, όπως είπατε εσείς, στο τέλος συνειδητοποίησε το λόγο και εκτίμησε το λόγο για τον οποίο οδηγηθήκαμε σε ένα συμβιβασμό δύσκολο το 2015. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι βεβαίως αποχώρησαν και από το κόμμα μου. Υπάρχει αμφιβολία. Ναι, αυτή δεν είναι και τα καλύτερα λόγια σήμερα. Ναι, υπάρχει αμφιβολία. Οι πολύ αριστεροί, τόσο ξέρετε πολύ αριστεροί, προτιμούν να μην γίνονται σημαντικά και προοδευτικά πράγματα. Επειδή και εσείς παίξατε ένα ρόλο στο κομμάτι της εποχής. Αλλά να πω. Ναι. Ξέρετε πόσο κόσμο, αυτό που είπε ο Τάσος πριν, πιστεύει ότι εσείς δίνετε κάτι στο θέμα των Σκοπίων για να πάρετε κάτι στο θέμα της διαπραγμάτευσης και ότι είναι η πρώτη φορά που ένα εθνικό ζήτημα συνδέεται με τη διαπραγμάτευση με την. Ξέρετε, κύριε Παχελά, πόσο κόσμο πιστεύει, αν κάνετε μια δημοσκόπηση, ότι υπάρχουν εξωγήινοι και μας παρακολουθούν. Περίπου το ίδιο ποσοστό. Τι με βάζετε, περίπου το ίδιο ποσοστό. Όμως. Κάποιοι πιστεύανε κιόλας ότι μας ψεκάζουν. Ωραία. Αλλά τι θέλετε να σας πω. Εγώ να ρωτήσω ευθέως. Δηλαδή, αυτό δεν ισχύει.
Μα είναι δυνατόν. Δεν δημιουργείται ένα θετικό κλίμα. Πρέπει να σας πω, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω και κάτι. Στη διαπραγμάτευση δεν μας πίεσε κανένας. Τη διαπραγμάτευση την ξεκινήσαμε εμείς, ο Νίκος, ο Κοντζιάς και εγώ, έχοντας στρατηγική ενόραση για το πού πρέπει να πάει η χώρα. Όπως έχοντας στρατηγική ενόραση, προχωρήσαμε στις τριμερείς συνεργασίες που αναβαθμίσαν τη γεωπολιτική δυναμική της χώρας. Ούτε οι Βρυξέλλες, ούτε οι Βερολίνο, ούτε ο Ουάσιγκτον, κανείς δεν σας πίεσε. Με την Ιορδανία, την τετραμερή με τις βαλκανικές χώρες, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Οι Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες, αν θέλετε να σας πω την πλήρη αλήθεια, προφανώς και θέλουν τη λύση. Αλλά δεν μας πιέσανε, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι μας ρωτάγανε, μα γιατί το ανοίγετε τόσο νωρίς το θέμα. Το ανοίξαμε τόσο νωρίς ακριβώς επειδή είναι δικιά μας, ήταν δικιά μας η πρωτοβουλία. Δεν μας πίεσε κανείς και δεν θέλαμε και να πιεστούμε και δεν θα ανεχόμασταν και πίεση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι σε μεγάλο βαθμό η επίτευξη της συμφωνίας οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε τη βούληση για να προχωρήσουμε παρά τις αντιθέσεις και στο γεγονός ότι πράγματι ο Υπουργός των Εξωτερικών έκανε μια προσπάθεια την οποία θέλω και δημόσια να την και δημόσια αναφερθώ σε αυτήν, μια εξαιρετική προσπάθεια, καταβάλλοντας ορισμένες φορές και χρόνο και ώρες και κόπο που υπερβαίνει και τα όρια της αντοχής. Το λέω αυτό διότι εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι έδωσε μια σκληρή διαπραγματευτική μάχη. Σκληρός διαπραγματευτής, πάλεψε γραμμή-γραμμή όλη αυτή τη συμφωνία για να φέρει ένα αποτέλεσμα, έχοντας όμως πάντα στο μυαλό του ότι δεν πρέπει να ταπεινώσει και την άλλη πλευρά για να είναι αυτή η συμφωνία βιώσιμη. Και μάλιστα την έδωσε αυτή τη μάχη έχοντας και οικογενειακά ζητήματα τα οποία θα απαιτούσαν να βρίσκεται στην Αθήνα, βρισκόταν διαρκώς στο εξωτερικό και οφείλω να το πιστώσω. Πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Πώς αξιολογείτε? Και βεβαίως δεχόμενος δεξιά και αριστερά απειλές, σφαίρες, κρεμάλες κτλ. Από όλους αυτούς τους εμπόρους πατριωτισμού. Πώς αξιολογείτε τη θέση του κόμματος από το οποίο ξεκινήσατε εσείς, το ΚΚΕ εννοώ, το οποίο λέει όχι σε καμία συμφωνία, επειδή εάν συμφωνήσουμε θα ενταχθεί η Φύρομ στο ΝΑΤΟ και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εντάξει, εμένα δεν με ενοχλεί αυτή η στάση και θέση του ΚΚΕ. Εμένα με ενοχλεί, ως και πρώην μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Κομμουνιστικής Νεολαίας, μια στάση και θέση η οποία δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με όλα σ' έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα τα προηγούμενα χρόνια και αναφέρομαι στα περί ύπαρξης σπέρματος, αλυτρωτισμού στο όνομα Μακεδονία. Στο σύνθετο όνομα ή στην Ιθαγένεια. Δεν ξέρω, ξεπερνάει προφανώς τα όρια της κατανόησης από τη δική μου πλευρά. Για όσους έχουν διαβάσει και Μάρξ και Λένιν, ξεπερνάει τα όρια με την έννοια ότι η αυτοδιάθεση και το αναφέρετο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των λαών δεν μπορεί να αμφισβητείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά είναι μια θέση και στάση την οποία τη σέβομαι. Και εν πάση περιπτώσει, ο καθένας θα κριθεί από τη θέση και τη στάση του. Εδώ υπάρχει, αν μου επιτρέψει τώρα, υπάρχει μια πρόληψη συμφωνία που μου προκάλεσε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι το άρθρο 6 που ουσιαστικά μιλάει για περιορισμό των αλυτρωτικών διαθέσεων και στις δύο πλευρές. Εδώ λοιπόν λέει ότι έκαστο μέρος θα λάβει αμελητή αποτελεσματικά μέτρα για να αποθαρρύνει και να αποτρέπει την εκδήλωση πράξεων από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν υποδιαβλίζουν τη βία, το μίσος, την εχθρότητα. Και μετά λέει έκαστο μέρος θα αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργειες που είναι προπαγανδιστικές ή υποδιαβλίζουν τον σοβινισμό και τον αλυτρωτισμό. Ερωτώ λοιπόν εγώ τώρα. Όταν φωνάζει κάποιος ένα συλλαλητήριο, η Μακεδονία είναι και θα είναι ελληνική. Ή ακούει το Μακεδονία ξακολουθεί. Όχι, με συγχωρείτε. Η άλλη πλευρά, η συμφωνία το λέει πολύ σαφώς. Η άλλη πλευρά θα έρθει και θα σας πει αυτό είναι σοβινιστικό. Υπάρχει και άλλη πλευρά στη συμφωνία. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Εμείς απαντάμε ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να αφαιρέσει το δικαίωμα έκφρασης, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Φαντάζομαι σε κάθε πλευρά, τουλάχιστον είναι βέβαιο ότι είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο στο δικό μας σύνταγμα. Άλλο αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτή την έκφραση και στάση, αλλά καμία συμφωνία δεν μπορεί να υποχρεώνει η συμφωνία να πάρει κάποια μέτρα. Να αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Όταν λέμε Μακεδονία είναι και θα είναι ελληνική, εννοούμε και τη Βόρεια και τη Νότια προφανώς.
Δεν υπάρχει Νότια Μακεδονία. Υπάρχει Μακεδονία, που είναι γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας. Υπάρχουν οι περιφέρειες της χώρας, που είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία. Και υπάρχει μια χώρα πια, θα υπάρχει μετά τη συμφωνία, που θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Αφήστε τα Βόρεια και Νότια. Δεν υπάρχουν Βόρεια και Νότια. Και το Βόρεια Μακεδονία είναι, επαναλαμβάνω, γεωγραφικός προσδιορισμός. Αντιλαμβάνεστε το Βόρεια αφήνει κάτι ανεκπλήρωτο, έτσι, σαν χαρακτηρισμό. Ότι υπάρχει κάτι νότια που θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει ένα. Εντάξει, με την ίδια λογική θα μπορούσε να απαντήσει και άλλη πλευρά και ίσως μεγαλύτερη, αν θέλετε, μεγαλύτερη γκάμα επιχειρημάτων. Διότι παρουσιάζεται να έχει ένα μικρό κομμάτι, ενώ όλα τα άλλα ανήκουν σε εμάς. Άρα θα μπορούσε να μας πει ότι το όνομα αυτό προσδίδει αλληλεπιδρωτισμό στη δική μας πλευρά. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Το θέμα δεν είναι τι θα πούν μερικοί διαδηλωτές σε μία διαδήλωση, του οποίου δεν μπορεί να ελέγξει η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το θέμα είναι αν το επιχείρημα. Το θέμα είναι αν το επιχείρημα αυτό, ότι η Μακεδονία είναι και η ελληνική, το λένε κόμματα. Γιατί νομίζω το κόμμα του κ. Καμένου φλερτάρει, ερωτοδροπεί με αυτή την εκδοχή. Κύριε Παπά, θα έλεγα, άσχετο θέτεται το θέμα, ότι δεν συμφωνώ με αυτό το σύνθημα. Θα έλεγα ότι το σύνθημα με το σύνθημα, εν πάση περιπτώσει, η φράση την οποία θα ήταν πολιτικά ορθή και την οποία θα συμφωνούσα, είναι ότι η αρχαία ελληνική Μακεδονία, η ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας είναι μία ενιαία και είναι ελληνική. Και κατοχυρώνεται σε αυτή τη συμφωνία, κύριε Παπά, που κανένας άλλος μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να φέρει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον, το πατριωτικό και το εθνικό, αυτή η συμφωνία να υλοποιηθεί, να σταματήσει αυτή η πληγή και να προχωρήσουμε προς το μέλλον με σχέσεις συνεργασίας, ευημερίας, φιλίας με έναν λαό που δεν πιστεύω ότι έχουμε να χωρίσουμε τόσα πολλά. Άρα εσείς θα προχωρήσετε με αυτή τη συμφωνία μέχρι τέλους, κύριε Πρόεδρε. Εκεί στο πούλε, όπως καταλάβατε, προφανώς. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λένε κάποιοι. Η αρχή ήταν η δύσκολη. Νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος, τόσο η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας θα καταλαβαίνει τα ωφέλη από αυτή τη συμφωνία και οι πραγματικά πατριώτες και ευαίσθητοι και αυτοί που συμμετείχαν στα συλλαλητήρια, όχι εθνικιστές, όχι ακραίοι, θα αρχίσουν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν πόσο επωφελής είναι για τα εθνικά συμφέροντα. Αν θέλετε, δεν ξέρω τι θέλετε να προσθέσετε ακόμα για να κλείσουμε και την ενότητα αυτή. Μπορώ να ρωτήσω δύο πράγματα για αυτό το θέμα. Το ένα είναι εμπορικές χρήσεις, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Αυτό αφήνεται ανοιχτό. Λέει ότι θα υπάρχει μια επιτροπή η οποία μέσα σε 3 χρόνια θα προσπαθήσει να λύσει όλα αυτά τα θέματα. Όμως υπάρχουν ζητήματα σοβαρά. Δηλαδή κάποιος ο οποίος πουλάει κρασί και βάζει πάνω Μακεδονία. Αντιμετωπίζονται κάθε μέρα τα προβλήματα στη Γερμανία και παντού. Μακεδονικός χαλβάς. Δεν υπάρχει λύση σε αυτά. Υπάρχει όμως μια πρόβλεψη λύσης, διότι αν επιχειρούσαμε να λύσουμε πρώτα αυτά για να πάμε στα επόμενα, με την έννοια ότι αυτό απαιτεί εξέταση εξονυχιστική μίας προς μίας των περιπτώσεων. Προβλέπεται λοιπόν μια επιτροπή, η οποία θα συσταθεί άμεσα και η οποία θα προχωρήσει στην εξέταση μίας προς μίας όλων των περιπτώσεων προκειμένου να βρεθεί λύση. Πιστεύω ότι όταν έχουμε το μεγάλο θέμα μπροστά μας, που είναι τη δημιουργία ενός εξαιρετικού momentum συνεργασίας και πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στους δύο λαούς, θα βρεθούν λύσεις και σε αυτά τα ζητήματα. Και εγώ τελευταίο που θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει ο Μίκης Θεοδωράκης που παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο ελληνικό υποσυνείδητο. Έχετε περάσει πράγματα μαζί του, έχετε την ίδια πορεία σε κάποιο σημείο. Σήμερα λοιπόν, ή χθες, δεν θυμάμαι, λέει ότι μετά από αυτό το μεγάλο ναι του κ. Τσίπρα, αυτό που πονάει πιο πολύ δεν είναι οι κίνδυνοι που ξανοίγονται μπροστά μας, αλλά προπαντός η μεγάλη ντροπή που θα μας στιγματίζει για πάντα. Το Μίκη Θεοδωράκη τον αγαπάμε για το έργο του και για την πορεία του, αλλά προτιμώ να μείνω με το έργο και την πορεία του και όχι με τις κατά καιρούς πολιτικές τοποθετήσεις που είχε πάρει και τώρα παίρνει σε διάφορα ζητήματα. Αυτό που απαντώ λοιπόν είναι ότι τον αγαπάμε ακόμα και αν διαφωνεί μαζί μας. Λοιπόν, προηγουμένως αναφερθήκατε στους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες. Πράγματι, οι σχέσεις σας μαζί τους είναι πολύ καλές. Σας καλούν στις συνάξεις του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, μιλάτε, φωτογραφίζεστε μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες, αλλά με το εγχώριο τμήμα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας οι σχέσεις σας είναι μαχητικές. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς από τη στιγμή που η απόφασή τους είναι να είναι στην αντιπολίτευση και να κάνουν κριτική. Γιατί υπήρξε. Να κάνω λίγο ιστορία τώρα. Mm-hmm.
Το Γενάρη του 2015 ξέρω πολύ καλά ότι δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος εταίρος για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση συνεργασίας. Το Σεπτέμβριο του 2015 δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος εταίρος. Υπήρχε υποψήφιος εταίρος. Πέραν τον ΑΝΕΛ. Μιλάω για το Γενάρη του 2015, ναι, ήταν η ΑΝΕΛ. Το Σεπτέμβριο του 2015, μετά τις δεύτερες εκλογές που κερδίσατε, υπήρξε διαθεσιμότητα από άλλο κόμμα για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση? Όχι, δεν υπήρξε διαθεσιμότητα. Υποψήφιοι υπήρχαν. Διαθεσιμότητα δεν υπήρξε. Και στο Δράκη δεν είναι διαθέσιμος. Δεν υπήρξε διαθεσιμότητα. Υπήρξε. Καταρχάς, κοιτάξτε να δείτε, και οι δύο, και η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Θοδωράκης, τον Σεπτέμβριο του 2015, έθεσαν ως προϋπόθεση και δημόσια οι άνθρωποι για οποιαδήποτε συζήτηση συμμετοχή σε κυβερνητικό σχήμα να μην είναι την μη ύπαρξη της άλλης πλευράς. Κοιτάξτε, εγώ δεν είναι ο χαρακτήρας μου αυτός. Εγώ δεν πιστεύω στις συνεργασίες μιας χρήσης με ανθρώπους οι οποίοι και με πολιτικές δυνάμεις που συμπεριφέρονται έντιμα. Και ο Πάνος Καμένος έχει συμπεριφερθεί έντιμα. Επαναλαμβάνω, κάναμε κυβέρνηση με βασικού άξονα και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη το να σταματήσει η καταστροφή, να βγούμε από τα μνημόνια, να σταματήσει η διαφθορά και η διαπλοκή. Αυτή ήταν η βασική άξονα συνεργασίας μας, έντιμη συνεργασία. Δεν μπορούσα λοιπόν εγώ να ανταποκριθώ θετικά σε οποιοδήποτε αίτημα να πουλήσω έναν έντιμο εταίρο, επειδή ήταν αυτή η απέτηση της άλλης πλευράς. Από εκεί και πέρα όμως, αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σήμερα σε μια νέα περίοδο, ανοίγονται νέες δυνατότητες, μετατοπίζονται διαχωριστικές γραμμές στην πολιτική ζωή του τόπου και νομίζω ότι αυτό θα αναγκάσει και, και τα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα κόμματα, παραλαμβάνω, της κεντροαριστεράς, γιατί από ό,τι βλέπω δεν είναι εφικτό να γίνουν ένα κόμμα, είναι πολλά κόμματα, να επανατοποθετηθούν πάνω στις εξελίξεις. Θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο 4 της ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα που αφορά αυτή τη συμφωνία για το μακεδονικό ζήτημα. Και να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα, κύριε Πρόεδρε, και είναι το ελληνοτουρκικό. Και υπάρχει η θεωρία ότι η Τουρκία αναβαθμίζει διαρκώς την ένταση, καθώς βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Εσείς τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Θεωρείτε δηλαδή ότι μετά τις εκλογές θα ηρεμήσει ο Ερντογάν? Μακάρι. Δεν μπορώ όμως να σας το πω με βεβαιότητα. Υπάρχει πράγματι μία, ας το πούμε έτσι, αύξηση της έντασης το τελευταίο διάστημα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία έχουμε μία τελείως διαφορετική κατάσταση και έναν τελείως διαφορετικό Ερντογάν. Και βεβαίως, όσο πηγαίναμε και πηγαίνουμε τώρα, είμαστε στις τελευταίες μέρες προς τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές, και όσο βεβαίως είναι χρήσιμοι οι ψηφοφόροι που ανήκουν στον εθνικιστικό χώρο, οι εντάσεις και οι ρητορικές φραστικές επιθέσεις έγιναν ένα καθημερινό φαινόμενο. Όμως θα έλεγα ότι το πιο κρίσιμο απ' όλα δεν είναι οι ρητορικές επιθέσεις. Το πιο κρίσιμο, κατά την άποψή μου, είναι ότι είχαμε το τελευταίο διάστημα και μια διαφοροποίηση, ποιοτική διαφοροποίηση, στις τάσεις της Τουρκίας, στο Αιγαίο, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μια διαφοροποίηση η οποία καταγράφηκε και με περιστατικά, που χρειάστηκε να έχουμε πολύ μεγάλη ψυχραιμία για να μην οδηγηθούν σε επεισόδια. Το είδαμε με τη στάση σε ό,τι αφορά την γεώτρηση που παρεμποδίσανε της Ιταλικής εταιρείας ENI στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο, και βεβαίως με μια απαράδεκτη ενέργεια που αφορά την σύλληψη και κράτηση εδώ και τρεις σχεδόν μήνες χωρίς κατηγορίες στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, όπου εδώ έχουμε την τουρκική πλευρά να συμπεριφέρεται όχι ως ένας γείτονας και εταίρος μάλιστα στο ΝΑΤΟ, αλλά να συμπεριφέρεται με όρους που δεν συνάδουν στη λογική της καλής γειτονίας και της συνεργασίας.
Η Τουρκία όμως είναι μια δύναμη την οποία πρέπει κανείς να την υπολογίζει. Η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, Σύρους πρόσφυγες. Αξίζει σεβασμό γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβάνεστε ότι είναι και μια χώρα που παίζει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της Ελληνο-Ευρωτουρκικής Συμφωνίας, δηλαδή στην προσπάθεια επίλυσης ή εν πάση περιπτώσει σταθεροποίησης της κατάστασης, γιατί δεν λύνεται, σταθεροποιείται όμως και έχει σταθεροποιηθεί της προσφυγικής κρίσης. Και η Τουρκία είναι μια χώρα κρίσιμη στην ευρύτερη περιοχή, μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο σημαντικά προβλήματα. Έχει εντάξει στο εσωτερικό της, είναι αναμειγμένη στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Συρία, ξαναφούντωσε το κουρδικό ζήτημα, αντιμετωπίζει και θέματα που έχουν να κάνουν με πολιτικές εντάξεις στο εσωτερικό της. Άρα λοιπόν, το πώς θα συμπεριφερθούμε στην Τουρκία, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και πρέπει να έχουμε μια σοβαρή και συγκροτημένη στρατηγική. Κύριε Πρόεδρε, ένα θέμα το οποίο προκαλεί πολύ μεγάλη ένταση στην Άγκυρα και ειδικά στον κύριο Ερντογάν είναι το θέμα των 8. Εμένα μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε εκείνη τη συνέντευξη που είχα πάρει πριν έρθει στην Αθήνα, όπου είχε πει έτσι πολύ ανοιχτά ότι ήταν θυμωμένος γιατί εσείς του είχατε υποσχεθεί ότι ενδεχομένως μέσα σε 48-72 ώρες θα γίναγαν οι 8 πίσω. Ρωτάω λοιπόν ευθέως, είπατε κάτι τέτοιο ή κάτι που θα μπορούσε να ερμηνευθεί σαν κάτι παρόμοιο? Δεν θα μπορούσα να έχω πει κάτι τέτοιο, κύριε Παχελά, διότι έχω πλήρη επίγνωση του διαχωρισμού των εξουσιών σε έναν ευνομούμενο κράτος όπως είναι η Ελλάδα. Και δεν θα μπορούσα να υποσχεθώ σε έναν ηγέτη άλλης χώρας για τις αποφάσεις που θα πάρει η δικαστική εξουσία. Άρα λέει ψέματα ο κ. Ερντογάν. Ο κ. Ερντογάν, αν επέμενε σε αυτό, εάν έλεγε, δεν ξέρω τι κατάλαβα από αυτό το τηλεφώνημα. Εγώ ξέρω ότι εγώ ποτέ δεν του υποσχέθηκα ότι θα γυρίσουν. Βεβαίως του είπα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχει ανοιχτή πόρτα στους πραξιοπηματίες. Δεν είναι οι πραξιοπηματίες καλοδεχούμενοι στην Ελλάδα και το είπα και δημόσια. Και του είπα ότι εκτιμώ ότι οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα θα είναι διαδικασίες όπου η δικαστική εξουσία θα λειτουργήσει με γνώμονα το δίκαιο και θα κρίνει με βάση το αν οι άνθρωποι αυτοί συμμετείχαν ή δεν συμμετείχαν στο πραξικόπημα. Από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Ερντογάν επέμενε σε αυτή τη θέση και στάση, την οποία επαναλαμβάνουν κάποιοι μετά, γιατί την επόμενη μέρα αφού το είπε σε εσάς, δεν το έθεσε μπροστά μου ενώπιον ούτε στην κατηδίαν συζήτηση, ούτε στη συνέντευξη τύπου, η οποία δεν ήταν και τόσο ήρεμη, όπως σας θυμίζω, τα ανοίξαμε όλα. Από τότε όμως το έχει ξαναπεί αρκετές φορές, όπως ξέρετε, και ο ίδιος και η κυβερνητική αξιωματούχη. Ναι, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Και λέω λοιπόν, εάν επέμενε σε αυτό, μήπως δηλαδή αυτό είναι ένα πρόσχημα προκειμένου να δικαιολογεί μια στάση που δεν δικαιολογείται για μια φιλική, μια χώρα γειτονική, μια χώρα συμμαχική, ένα πρόσχημα για να δικαιολογεί μια έντονη επιθετική ρητορική που αφορά και αποσκοπεί σε άλλα θέματα εσωτερικής κατανάλωσης. Διότι εάν όντως ήταν θέμα, ας το πω έτσι, μπέσας, ντυμότητας, γιατί δεν μου το έθεσε? Γιατί στην συνέντευξη τύπου δεν το έβαλε? Γιατί στην κατευθείαν συζήτηση δεν το έβαλε? Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω. Η θέση και η στάση μου ήταν απόλυτα καθαρή απέναντί του, όπως και ήταν και είναι, διότι και σε όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί, μια θέση ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και βεβαίως των ετοιμάτων της ελληνικής πλευράς. Από την άλλη πλευρά όμως και μια στάση όπου επιδιώκει να διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Διότι θεωρώ πως οι ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας που δεν μπορούν να είναι σε άλλο επίπεδο πέρα από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο μπορεί να είναι αυτοί που αποτρέπουν ακόμα και μη εσκεμμένα περιστατικά και ατυχήματα να εξελιχθούν σε δυσάρεστα επεισόδια. Ο πρόεδρος Ερντογάν συνδέει, συγγνώμη, συνδέει και τρία μέτωπα.
Το ένα είναι αυτό με τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς, το άλλο είναι με τους 2 Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται ακόμα φυλακισμένοι χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορητήριο, και το τρίτο είναι το προσφυγικό με το οποίο εκβιάζει ανοιχτά. Τι έχουμε να περιμένουμε εμείς από αυτά? Πώς τα χειρίζεστε αυτά τα θέματα? Κοιτάξτε, καταρχάς, σε ό,τι αφορά την απαράδεκτη σύλληψη και κράτηση χωρίς απόδοση κατηγοριών στους 2 Έλληνες στρατιωτικούς, την έχουμε αναδείξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Πήραμε ακόμα και απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ήταν ένα θέμα που διαχειρίστηκε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ο πρόεδρος της Κομισιόν στη συνάντηση με τον Ερντογάν στη Βουλγαρία. Ένα θέμα για το οποίο μας έχουν υποστηρίξει τόσο οι ΗΠΑ, όσο όμως και η Ρωσία, καθότι το έθεσα στον πρόεδρο Πούτιν στη τηλεφωνική μας συνομιλία. Έχουμε κάνει τα πάντα σε διπλωματικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να έχουμε υπομονή και θα πρέπει να οπλιστούν και με υπομονή οι 2 Έλληνες στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους. Σας έχει ζητήσει εσάς στους 8 σαν αντάλλαγμα για τους 2, ευθέως? Ευθέως όχι. Δεν τους έχει ζητήσει και δεν θα μπορούσε, πιστεύω, να το κάνει. Φαντάζομαι όμως ότι και εσείς διαβάζετε δηλώσεις και μια ρητορική που αφήνεται να υπονοηθεί. Ναι, σωστό είναι αυτό. Με αφορμή αυτό όμως, ένα συναφές θέμα. Είπατε ότι η στάση σας απέναντι στον Ερντογάν για το θέμα των 8 ήταν καθαρή. Θέλω λοιπόν μια καθαρή θέση στο ερώτημα που θα σας θέσω. Ο Άριος Πάγος για τους 8 Τούρκους αξιωματικούς, σωστά κατά τη γνώμη μου, πήρε μια απόφαση που λέει ότι δεν πρέπει να εκδοθούν γιατί δεν θα έχουν δίκη. Άρα, εικάζουμε ότι η Τουρκία σήμερα δεν είναι κράτος δικαίου, όπως ξέρουμε ότι είναι τα ευρωπαϊκά κράτη. Ωστόσο, το ίδιο δικαστικό όργανο, ο Άριος Πάγος δηλαδή, μόλις πρόσφατα πήρε μια εντελώς διαφορετική απόφαση για έναν άλλον Τούρκο, τον Τουργκούτ Καγιά, ο οποίος τυχαίνει να είναι κομμουνιστής, και αποφάσισε ότι αυτός πρέπει να εκδοθεί. Δηλαδή, για τους 8 δεν υπάρχει κράτος δικαίου, για τον έναν υπάρχει κράτος δικαίου. Και ρωτάω εσάς, παρότι είναι απόφαση δικαιοσύνης, γιατί η τελική απόφαση ανήκει στην ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτός θα αποφασίσει αν θα εκδοθεί ή δεν θα εκδοθεί. Δεν θέλω να πιστέψω ότι επειδή αυτός είναι κομμουνιστής, άρα είναι πιο ελαστικά τα κριτήρια του Άριου Πάγου. Αυτό δεν θέλω να μπω σε αυτόν τον πειρασμό να κάνω αυτό το συνειρμό. Ναι, αλλά εσείς το είπατε. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ακόμα και όταν διαφωνώ, και δεν είναι λίγες φορές που διαφωνώ με αποφάσεις ελληνικής δικαιοσύνης, οφείλω αυτές τις αποφάσεις να τις σέβομαι. Αυτό ορίζει η διάκριση των εξουσιών σε μια ευνοούμενη πολιτεία. Από εκεί και πέρα, το τι θα πράξει η ελληνική κυβέρνηση θα χειριστεί και αυτό το θέμα με γνώμονα τα συμφέροντα της χώρας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι απλά ένα θέμα ηθικής τάξης, αλλά ένα θέμα η σχέση με την Τουρκία και το πώς θα το χειριστούμε. Αλλά είναι ένα ακόμα δύσκολο θέμα το οποίο έχει τεθεί μπροστά μας και θα το χειριστούμε με υπευθυνότητα αλλά και με δικαιοσύνη. Που πολλές φορές, δυστυχώς, δεν αποδίδεται από εκεί που πρέπει να αποδίδεται. Μπορούμε να πάμε στα θέματα της οικονομίας. Να περάσουμε στα θέματα της οικονομίας, θα έλεγα, ναι. Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσεις τώρα. Τελικά το δούνο του... Είμαι μόνος που φοράει γραβάτα, οπότε ναι. Μόνος που πάρει χρέος. Τελικά το δούνο του θα είναι στο πρόγραμμα ή δεν θα είναι στο πρόγραμμα? Τα θετικά του δούνου του, αν μπορεί να βρει κάποιο θετικά, είναι ότι έχει σωστή, κατά τη γνώμη μου, άποψη στα θέματα των πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία είναι θηριώδη, και απορώ πως μια καχεκτική οικονομία όπως είναι ακόμη η δική μας μπορεί να τα πιάσει. Και όμως τα έπιασε. Ναι, αλλά προφανώς κάποιοι πληρώνουν το κόστος. Το ένα είναι τα πλεονάσματα με τα οποία διαφωνεί το Δουνουτού, το άλλο είναι το θέμα του χρέους. Βέβαια, είναι αρνητικό το Δουνουτού σε 2 άλλα βασικά ζητήματα. Ήταν ο εμπνευστής και αυτός που επέβαλε τη μείωση των συντάξεων και τη μείωση του αφορολόγητου. Τελικά θα είναι το Δουνουτού? Θέλουμε να είναι? Μας βολεύει να μην είναι? Κύριε Παπά, έχουμε φτάσει στο τέλος. Και έχοντας φτάσει στο τέλος και έχοντας ολοκληρώσει τόσο δύσκολες μεταρρυθμίσεις από την πλευρά μας, θα σας πω εφθαρσώς ότι πλέον μικρή σημασία έχει αν θα είναι ή δεν θα είναι. Με την έννοια δηλαδή πια, αν θα χρηματοδοτήσει ή δεν θα χρηματοδοτήσει στο λίγο χρόνο που απομένει το τρίτο πρόγραμμα του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Καθότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον δεν έχουμε ανάγκη αυτή τη χρηματοδότηση.
όταν ήδη με επιτόκια αντίστοιχα αυτά, με αυτά που μας δανείζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μπορούμε να βγαίνουμε στις αγορές και να παίρνουμε από τις αγορές χρήματα. Άρα δεν έχει καμία ουσιαστική αξία το να συμμετάσχει με χρηματοδότηση στο πρόγραμμα του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Αν έχει μια αξία, είναι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων τώρα, των κρίσιμων για το χρέος, να ρίξει το βάρος του, προκειμένου να πάρουμε την καλύτερη δυνατή λύση, εφόσον λέει ότι υποστηρίζει, και δεν έχω λόγους να το αφισβητώ, την καλύτερη δυνατή λύση για το χρέος. Τώρα, αν θέλετε μια κρίση επί του... επί της σημασίας, αν θέλετε, της χρηματοδότησης ΗΜΗ, της παραμονής ΗΜΗ, στην ίδια την διαπραγμάτευση αυτή καθ' αυτή για το χρέος, θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση βρίσκεται στο επίπεδο της συγκεκριμενοποίησης των απαραίτητων μέτρων για να γίνει διαχειρίσιμο το χρέος. Τι σημαίνει αυτό? Για να μπορούν δηλαδή να έχουμε πρόσβαση σταθερή και διαρκή στις αγορές χρήματος μετά το Σεπτέμβρη του 2018. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θεωρώ και πιστεύω, βοηθάει, αλλά η συμμετοχή του ΗΜΗ με χρηματοδότηση στο τρίτο πρόγραμμα λίγη σημασία θα έχει τελικά στην αξιοπιστία της λύσης που θα δοθεί στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι η πιθανή μη συμμετοχή του με χρηματοδότηση στο πρόγραμμα θα πλήξει την αξιοπιστία της λύσης που θα δοθεί στις 21η Ιουνίου. Η αξιοπιστία της λύσης στην 21η Ιουνίου θα κριθεί από τις αγορές. Και οι αγορές, έχοντας όχι διαστητικό, αλλά έχοντας τα facts, έχοντας τα δεδομένα της λύσης που θα δοθεί, θα κάνουν τους υπολογισμούς τους και θα δούνε. Είναι αυτή η λύση ικανή να κάνει τα ελληνικά ομόλογα και κυρίως το δεκαετές όχι ερωτεύσιμο, αλλά αγοράσιμο, δηλαδή να μπορεί να κανείς να το αγοράσει έχοντας... Η Ιταλία δεν έχει επισκιάσει αυτό το σενάριο. Σε αυτή την εκδοχή η λύση, και μην ανεξάρτητα του ότι θα ακουστεί η δεξιά και αριστερά, θα είναι μια λύση μεγάλης επιτυχίας. Αν είναι μια λύση που δεν κάνει αγοράσιμα τα ελληνικά ομόλογα της δεκαετίας, τότε θα είναι μια λύση η οποία δεν θα μας λύνει τα προβλήματα. Η Ιταλία, πιστεύω κύριε Παχελά, ότι βοηθάει και όχι δυσχεραίνει τη διαπραγμάτευση αυτή την ώρα. Βεβαίως, long term, στο μακροπρόθεσμο διάστημα, αν έχουμε πράγματι αναταράξεις διαρκείς και αντιθέσεις και συγκρούσεις που θα επηρεάσουν τις όρους που διαμορφώνονται στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία, δεν θα είναι καθόλου βοηθητικό. Αλλά σε τούτη τη φάση, ο φόβος ότι μπορεί να υπάρχουν αναταράξεις τελικά που δεν θα οφείλονται στην Ελλάδα και στην ελληνική οικονομία, αλλά εξωγενείς αναταράξεις, καθιστά όλους όσους θέλουν τη λύση, και πιστεύω ότι αυτό είναι το σημαντικό, ότι όλοι θέλουν τη λύση, να σκέφτονται και μια δεύτερη φορά, μήπως δώσουν και κάτι παραπάνω για να είναι πιο σταθερή η λύση. Εγώ έθεσα το θέμα του Δουνουτού γιατί θέλω να το συνδέσω με το θέμα της μείωσης των συντάξεων. Αυτό ήταν ο εμπνευστής και αυτό επέβαλε τη μείωση των συντάξεων που υπογράψατε στη συμφωνία. Το θέμα είναι το εξής. Όποτε σας ρωτάνε εσάς ή τον κύριο Τσακαλώτο εάν θα μπείτε σε μια λογική επαναδιαπραγμάτευσης της συγκεκριμένης ρύθμισης, η απάντησή σας είναι δεν είναι της παρούσης. Μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ερώτηση είναι, θα μπείτε σε μια λογική επαναδιαπραγμάτευσης? Εάν πετύχετε, έχει καλό. Εάν δεν βρείτε συμμάχους, θα πειθαρχήσετε ή θα πάτε σε μονομερείς ενέργειες? Κύριε Παπά, η απάντηση δική μου σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, συντάξεις, αφορολόγητο, θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που απάντησε ο κ. Τσακαλώτος, δεν είναι της παρούσης. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, αν θα πάμε σε λογική επαναδιαπραγμάτευσης, δηλαδή τι, των στόχων, μετά το τέλος του προγράμματος, αυτή είναι η βασική υποχρέωση. Να έχουμε 3,5% μέχρι το 22 και 2% από το 22 και μετά. Και να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί και δεν θα έχουν ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα λόγω χρόνου. Αναφέρομαι σε μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το δημόσιο τομέα, ιδιωτικοποίησεις
Η απάντηση λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης η επαναδιαπραγμάτευση των στόχων. Διότι, καταρχάς, τους πετύχαμε αυτούς τους στόχους με πολύ μεγάλες θυσίες και με πολύ μεγάλο κόπο. Θα ήταν το χειρότερο δυνατό μήνυμα που θα μπορούσα να εκπέμψω σήμερα εγώ σε αυτούς που στη Γερμανία περιμένουν με αγωνία να δουν τι θα γίνει το επόμενο διάστημα και πιστεύουν να δώσουμε μια λύση ουσιαστική ή αυτή η λύση ουσιαστική που θα δώσουμε θα μας γυρίσει μπούμεραν, γιατί η Ελλάδα θα ξαναγυρίσει στην εποχή των ελλημάτων, στην εποχή που ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα λοιπόν λέω υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνης. Μιλάω ευθέως και λέω ότι όποιος θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία από αυτή που πετύχαμε με τόσο κόπο και με τόση μάχη και με τόση σύγκρουση το προηγούμενο διάστημα, ας βγει να το πει. Από την άλλη όμως λέω ευθαρσώς ότι τα δεδομένα σήμερα μας δίνουν τη δυνατότητα με αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία είναι υψηλά, αλλά εξαιτίας των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, που ακόμα δεν έχουμε αξιοποιήσει, μας δίνουν τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να έχουμε πολύ σοβαρό χώρο δημοσιονομικό για να κάνουμε ελαφρύνσεις. Το 2019 έχουμε 700 εκατομμύρια δημοσιονομικό χώρο, χωρίς να υπολογίζουμε την πιθανότητα υπέρβασης, υπερπλεονάσματος, Από τώρα είναι δεδομένο ότι έχουμε 700 εκατομμύρια και θα πάνε στοχευμένα σε φοροελαφρύνσεις. 1,6 δις το 2020 και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν η πορεία της οικονομίας μας δίνει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για ελαφρύνσεις εκεί όπου έχει ανάγκη και η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία και θα τις προχωρήσουμε αυτές με σύνεση και με υπευθυνότητα. Το επόμενο διάστημα βεβαίως όλοι θα διαπιστώσουμε ότι και το 2018 θα υπάρξει αυτή η λεγόμενη υπεραπόδοση. Η υπεραπόδοση η οποία οφείλεται όχι στην περαιτέρω επιβάρυνση από όσοι είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, σε περαιτέρω μέτρα και σε περαιτέρω επιβαρύνσεις, διότι διαψεύστηκαν οι κασάνδρες που προέβλεπαν κόφτες, που προέβλεπαν δημοσιονομικό κενό, που προέβλεπαν νέα μέτρα. Η υπεραπόδοση οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι αυξάνεται η απασχόληση και αυξάνονται και τα έσοδα του ΕΦΚΑ, σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό, στη συγκράτηση βεβαίως της πατάλης και στον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης. Αυτή λοιπόν η υπεραπόδοση θα μας δώσει τη δυνατότητα και φέτος το 2018 να προβούμε σε διορθωτικές κινήσεις πάντοτε με κοινωνικό γνώμονα, πάντοτε στοχεύοντας στα πιο ευάλωτα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το κρίσιμο είναι, και αυτή είναι η δική μου αρχή, να δίνουμε τη μάχη μία-μία, βήμα προς βήμα. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μου δεν είναι στην 1η-1η του 19. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μου είναι να ολοκληρώσουμε τα προαπαιτούμενα, να κλείσουμε την τελευταία αξιολόγηση, να πάρουμε τη λύση που θέλουμε για το χρέος και που θα δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές, στην ελληνική οικονομία και στα ελληνικά ομόλογα, να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο για την επόμενη μέρα του μνημονίου που δεν θα έχει δεσμεύσεις. Βεβαίως, πέραν της δέσμευσης, να πιάσουμε τους στόχους, αλλά που θα έχει τη δυνατότητα η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, εμείς πιστεύουμε ότι θα είμαστε εμείς ξανά και μετά, να διαμορφώνει αυτή τους όρους με τους οποίους θα πιάνει τους στόχους. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό. Τα μέσα που θα πιάνει τους στόχους. Και όταν τα καταφέρουμε όλα αυτά, όταν αποκτήσουμε την ελευθερία μας να διαμορφώνουμε εμείς τους όρους με τους οποίους θα πιάνουμε τους στόχους, θα συζητήσουμε λοιπόν και για το τι θα κάνουμε με τα αντίμετρα, τι θα κάνουμε με τα μέτρα. Θυμηθείτε μόνο ένα πράγμα. Ότι η κυρίαρχη συζήτηση εκείνες τις μέρες από την αντιπολίτευση και από τη μεγάλη μερίδα των μέσων ενημέρωσης ήταν ότι τα αντίμετρα είναι, πώς τα λέγανε τότε, ψεύτικα. Αυτό δεν λέγανε. Ψεύτικα. Γιατί θα πιάσετε 3,5%. Λοιπόν, το πιάσαμε, το υπερβήκαμε, θα το ξαναπιάσουμε, θα το υπερβούμε. Και αν έχουμε τη δυνατότητα. Κύριε Πρόεδρε, όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με τους οποίους συναντιέστε, μάλιστα με τον κύριο Ρέγκλινγκ σήμερα, επαναλαμβάνουν μονότονα, εκνευριστικά μονότονα, ότι εντάξει όλα αυτά, αλλά πρέπει να επιμείνετε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες όταν ακούνε αυτή τη φράση, κουμπώνονται για να τριχιάζουν. Ο κύριος Παπαγιαλάς δεν νομίζω. Το αντίθετο. Είμαι υπέρ των μεταρρυθμίσεων.
Όταν τη κάνει μια αριστερή κυβέρνηση, δεν έχει νόημα. Μα είπε όλοι οι Έλληνες ο κ. Παπάς. Όχι, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια υπερβολή, λοιπόν. Κοιτάξτε, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι το μεγάλο ατύχημα για τη χώρα ήταν ότι όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια, που βεβαίως οφείλονταν στα υπερβολικά ελλείμματα και βεβαίως μετά στις επιλογές που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης των τραπεζών που διώγκωσαν το χρέος, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με τα μνημόνια ήταν ότι δεν υπήρξε μια ορθολογική προσέγγιση της απαιτούμενης δημοσιονομικής προσαρμογής, ώστε να υπάρχει λιγότερη δημοσιονομική προσαρμογή και περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Τι έγινε? Φορτώσανε μια δημοσιονομική προσαρμογή εμπροστοβαρή, η οποία δεν ήταν από καμία κοινωνία και από καμία οικονομία πιθανό να γίνει ανεκτή και δεν προχώρησε σε καμία διορθωτική μεταρρύθμιση. Καμία. Καμία. Οι κυβερνήσεις Παπανδρέου, Σαμαρά, Παπαδήμου δεν κάνανε διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Τη μεγάλη μεταρρύθμιση που αφορά την αναξαρτοποίηση της αρχής δημοσίων εσόδων την κάναμε εμείς. Η μεγάλη μεταρρύθμιση που αφορά το δημόσιο τομέα και τη δυνατότητα να υπάρχουν μόνιμοι θεσμικοί γενικοί γραμματείς την κάναμε εμείς. Τη μεγάλη μεταρρύθμιση που αφορά την ενοποίηση των ταμείων από το 1950 συζητάμε γι' αυτό σε αυτή τη χώρα την κάναμε εμείς. Τους χάρτες, τους δασικούς, τους κάναμε εμείς. Αντιλαμβάνεστε. Που δεν υπήρχαν ούτε στο 3% της επικράτησης και τώρα έχουν φτάσει στο 40% με προοπτική να προχωρήσουν. Άρα λοιπόν. Να ρωτήσω αν καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν για ένα μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης. Δεν μιλάω μόνο για το ασθενές κομμάτι, το οποίο περνάει πολύ δύσκολα εδώ και χρόνια. Έτσι. Έχω πλήρη επίγνωση, κύριε Βοήκη. Υπάρχει όμως ένας κόσμος ο οποίος δουλεύει σκληρά, πληρώνει φόρους και σφαιρές που απλά δεν βγαίνουν. Έχω πλήρη Υπάρχει λύση αυτό. Έχω πλήρη επίγνωση, κύριε Παχελά, των δυσκολιών που έχει αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός για να φτάσουμε σήμερα εδώ που φτάσαμε. Εμείς κάναμε ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να προστατευτούν οι πιο αδύναμοι, αλλά το ισοζύγιο τούτη την ώρα των βαρών, έχετε δίκιο, ότι βαραίνει τη μεσαία τάξη. Γι' αυτό και αποφασίσαμε ο δημοσιονομικός χώρος του 2019 να πάει στους φόρους, να μειωθούν φόροι, και γι' αυτό άμα με το καλό καταφέρουμε και πετύχουμε τη συμφωνία που θέλουμε, βγούμε με τον τρόπο που πρέπει να βγούμε, με σταθερή πρόσβαση στις αγορές δηλαδή, καθαρά και με το σπαθί μας και σταθούμε ξανά στα πόδια μας, Κυριακή κοντή γιορτή, γιατί θα μας κρίνετε, τότε θα δείτε ότι ήδη έχουμε ένα σχέδιο πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο με το καλό στην επόμενη έκθεση, το Σεπτέμβρη, για να προχωρήσουμε στις αναγκαίες εκείνες βελτιώσεις πολιτικής, που δεν θα αλλοιώνουν βεβαίως, ούτε θα δημιουργούν την αίσθηση στους εταίρους μας ότι θέλουμε να τα διαλύσουμε όλα, γιατί εμείς πρέπει πια να έχουμε την ευθύνη για να προχωρήσει η χώρα, και όχι να μας την επιβάλλουν την ευθύνη κάποιοι άλλοι, αλλά θα έχουμε και την ευθύνη και τη δικαιοσύνη να δούμε προβλήματα και να λύσουμε προβλήματα και να ελαφρύνουμε κοινωνικές κατηγορίες που αδίκως έχουν επιβαρυνθεί. Γιατί είστε τόσο αρνητικός με την πιστοληπτική γραμμή στήριξης? Κοιτάξτε, κύριε Παπά, διότι πιστεύω πραγματικά ότι έξοδος από τα μνημόνια σημαίνει η δυνατότητα του ελληνικού του πολιτικού συστήματος και των κυβερνήσεων της χώρας στα πλαίσια τα συγκεκριμένα, τα συμφωνημένα, σε αυτά τα πλαίσια να καθορίζει μόνη της κυβερνήσεις και εκλεγμένες ηρετές τα μέσα μέσα από τους οποίους θα φτιάξουμε. Καλά, μόνοι σας τελείως δεν θα το κάνετε. Θα υπάρχει επιτροπή και έλεγχος. Ποια επιτροπή? Επιτροπή με την έννοια, ότι. Όταν λοιπόν έχεις πιστοληπτική γραμμή, έχεις μνημόνιο καμουφλαρισμένο. Έτσι. Και τώρα δεν επιτήρηση ούτως ή άλλως. Και τώρα δεν απαλλάσσεται τελείως από την επιτροπή η χώρα. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Όντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, υπάρχει ένα πλαίσιο θεσμικό που ορίζεται από συγκεκριμένο κανονισμό της Ένωσης. Αυτή είναι η ενισχυμένη υποπτία που λέμε. Η οποία, όχι, ούτως ή άλλως λέω υπάρχει ένα πλαίσιο, ακόμα και δεν έχεις κάνει μνημόνιο. Το σύμφωνο σταθερότητας. Λοιπόν, βεβαίως. Το οποίο έχει το European Semester, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που υπάρχει, αλλά είναι άλλο. Και βεβαίως και οι χώρες που βγήκαν από μνημόνια έχουν έναν πιο ενισχυμένο
βαθμό επιτήρησης, όπου έρχονται οι θεσμοί, οι Ευρωπαϊκοί και το Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο και κάνουν συστάσεις, αν δεν πιάνεις τους στόχους. Είναι άλλο πράγμα να σου κάνουν συστάσεις και να διορθώνεσαι ή να μην διορθώνεσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βρεις μπροστά σου αν δεν διορθώνεσαι, διότι και οι αγορές, και οι αγορές βρεθούν, έτσι. Και είναι άλλο πράγμα να τους έχεις πάνω από το κεφάλι σου και να σου επιβάλλουν πολιτική. Όχι μόνο με βάση τους στόχους, αλλά μέχρι και το τελευταίο ζήτημα. Για το πώς θα λειτουργούν τα σχολεία, για το πώς θα λειτουργούν τα περίπτερα. Για το πώς... Λοιπόν, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Άρα... Αυτό που έζησε η χώρα σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της ευθυνότητας του πολιτικού συστήματος, δεν αμφιβάλλω, αλλά αυτό που έζησε η χώρα ήταν μια ειδική, μια περίπτωση εξαίρεσης, την οποία καλό να μην την ξαναζήσει. Διότι πράγματι απολέθηκε ένα πολύ σημαντικό μέρος της κυριαρχίας της χώρας, το οποίο θα το ανακτήσουμε με την έξοδο από τα μνημόνια καλώς εχόντων σε λίγους μήνες από σήμερα. Εγώ παρακολουθήσω τελευταία ερώτηση. Τελευταία όμως, γιατί ναι, με ειδοποιούν από το κοντρόλο ότι έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Τελευταία ερώτηση είναι, κύριε Πρόεδρε, από τότε που σας γνώρισα για πρώτη φορά με κάποια συνέντευξη παρουσίαση, θα έλεγα ότι μάλλον έχετε αλλάξει πολύ. Εγώ αναρωτιέμαι τι είναι το ένα πράγμα που σας έχει ευνηδιάσει, κάνοντας αυτή τη δουλειά που κάνετε τώρα, τον άστε πρωθυπουργό της χώρας, και τι είναι αυτό που σας κρατάει ξύπνιο τη νύχτα, αν είναι η Τουρκία, ένα συμβάν στο Αιγαίο ή κάτι άλλο. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι τη νύχτα κοιμάμαι. Και κοιμάμαι πρώτον γιατί έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, δεύτερον γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και μου λείπει ο ύπνος. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει άλλος πρωθυπουργός που έπεσε τόσο άγαρμα στα βαθιά. Διότι εγώ δεν παρέλαβα μια χώρα χωρίς να έχω απλά εμπειρία διακυβέρνησης, όπως περισσότεροι που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά πρωθυπουργοί, αλλά ανέλαβα μια χώρα στην κόψη του ξεραφιού, που ήταν προσχεδιασμένο να είναι στην κόψη του ξεραφιού, χωρίς δημοσιονομικά αποθέματα, σε κατάσταση ασφυξίας και με έναν διαρκή εγκβιασμό και απειλή. Τα ζήσαμε όλα αυτά. Για καλή μου τύχη δεν τα ζήσα μόνος μου, τα ζήσα παρέα με τον ελληνικό λαό, τα παρακολουθούσα, δεν τα έκρυψα, όλα γίνανε ανοιχτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια μακρινή ιστορία αυτή τη στιγμή. Η χώρα έχει ορθοποδήσει, πήρα δύσκολες πολιτικές αποφάσεις για να ορθοποδήσει η χώρα, με πολιτικό κόστος, με μεγάλο πολιτικό κόστος. Πιστεύω όμως ότι το τέλος αυτής της διαδρομής σε μεγάλο βαθμό δικαιώνει αυτές τις αποφάσεις. Ο ελληνικός λαός βεβαίως θα κρίνει και η ιστορία. Αυτό το οποίο έχω να σας πω, κύριε Παχελά, είναι το εξής. Ότι σε αυτή τη διαδρομή υπήρξαν πράγματι πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές στιγμές όπου είσαι μόνος σου απέναντι στις αποφάσεις, όσους και αν έχεις δίπλα σου. Είσαι μόνος σου. Και που οι αποφάσεις σου μπορεί να καθορίσουν όχι μόνο τη δική σου, το δικό σου πολιτικό μέλλον, αλλά τις τύχες ένας ολόκληρου λαού. Και είναι βαριές αυτές οι αποφάσεις. Πιστεύω ότι τουλάχιστον προσπάθησα όλες αυτές τις στιγμές να λειτουργήσω με γνώμονα και τις αξίες μου, κυρίως όμως με γνώμονα αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι για το δημόσιο συμφέρον. Αν το πέτυχα ή όχι, νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι θα το κρίνει σύντομα και ο ελληνικός λαός, αλλά και η ιστορία. Δεν μας είπατε όμως ποιο ήταν αυτό που σύντομα, σας... Το σύντομα δεν κατάλαβα. Και που σας δυσκόλεψε. Ναι, το 2019... Για να κλείσουμε με εκλογές, δηλαδή. Το 2019, με εκλογολογία. Στην ώρα τους όμως. Το 2019 είναι μια εκλογική χρονιά. Οι πρώτες κάλπες που θα στηθούν έχουν και ημερομηνία. Είναι ευρωπαϊκές κάλπες. Μπορεί νομίζω 24 Μαΐου. Μπορεί να στηθούν μαζί με τις εθνικές κάλπες. Και παπά, να έχουμε τριπλές αυτό, κάλπες, αυτό δεν νομίζω ότι θα πάμε εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η πρόθεσή μου είναι να είναι η δική μου κυβέρνηση η πρώτη μετά την κυβέρνηση Σιμίτια, δεν κάνω λάθος, που εξάλληψε τετραετία. Αυτό θα το πω με μεγάλη ειλικρίνεια για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι διότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και κάθε μέρα που περνά είναι καλύτερη μέρα για τον ελληνικό λαό. Το χρειάζεται η οικονομία, ακόμα και όταν θα βγούμε από το μνημόνιο και θα έχουμε την καθαρή έξοδο και θα σταθούμε στα πόδια μας. Όταν βγάζεις κάποιον από την εντατική ασθενή,
ακόμα και είναι αθλητής, δεν τον βάζεις να τρέξει κατοστάρι, τον έχεις σιγά σιγά να αναρρώσει, να μπορέσει να σταθεί κτλ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα βασικό φάρμακο για τη θεραπεία είναι η σταθερότητα. Της οικονομίας εννοώ. Η πολιτική σταθερότητα. Άρα λοιπόν εγώ θα εξαντλήσω κάθε προσπάθεια αυτή η σταθερότητα να αποτελέσει βάλσαμο για την οικονομία όλο το επόμενο διάστημα. Η χώρα χρειάζεται για να έχει καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, καλύτερη προοπτική. Χρειάζεται και καινούριο σύνταγμα. Φέτος έχουμε και το καλύτερο καλοκαίρι. Στο θέμα αυτό. Φέτος έχουμε, θα έρθω σε αυτό. Φέτος έχουμε το καλύτερο καλοκαίρι στον τουρισμό. 32 εκατομμύρια τουρίστες. Έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό ακόμα και η εικόνα της Αθήνας από την το μεγάλο αυτό αριθμό και τις μεγάλες επιτυχίες στον τουρισμό. Η οικονομία σιγά σιγά κινείται, η ανεργία πέφτει. Άρα λοιπόν έχω λόγους και για το συμφέρον της οικονομίας και της χώρας, αλλά και για το δικό μου, αν θέλετε. Δεν συγκρούεται σε αυτό το θέμα. Δεν έχω πολιτικό κόστος, έχω όφελος. Όσο πιο κοντά, όσο πιο μακριά πάμε, τόσο καλύτερα θα είναι οι ρυθμοί της οικονομίας, οι αριθμοί, οι συγκρίσεις σε σχέση με ό,τι παραλάβαμε. Από εκεί και πέρα, δεν σας κρύβω ότι έχω και ένα πολιτικό σχεδιασμό. Δεν θα τσουλήσει ο χρόνος. Δεν θα πούμε, α, βγήκαμε από το μνημόνιο, είχαμε την καθαρή έξοδο, πήραμε τη λύση για το χρέος, θα φορέσω μια γραβάτα και θα πάω να παίζω με τα παιδιά μου στο σπίτι μου. Όχι. Έχω πολιτικό σχεδιασμό. Η χώρα χρειάζεται το επόμενο διάστημα πρωτοβουλίες σημαντικές. Και δεν αναφέρω μόνο στην επίλυση των κρίσιμων εθνικών θεμάτων. Η χώρα χρειάζεται να ανοίξει και να προχωρήσει σε μια ουσιαστική συνταγματική μεταρρύθμιση. Αυτή η συζήτηση θα ανοίξει αμέσως μετά την έναρξη της νέας περίοδου στη Βουλή. Θα ανοίξει στη Βουλή, ενδεχομένως σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου να ανοίξει έντονα και μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ προτίθεμαι να καταθέσω δημόσια τις θέσεις μας ξανά για να ανοίξει ο διάλογος. Αλλά αμέσως μετά την έναρξη της νέας περίοδου θα προχωρήσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η χώρα πρέπει να φύγει μπροστά με την έξοδο από τα μνημόνια, με την επίλυση κρίσιμων εθνικών θεμάτων που όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν συσσωρεύσει αρνητικό φορτίο, με την ανάδειξη του γεωπολιτικού τους ρόλου, με την ανάδειξη της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Θα τις πάρω αυτές τις πρωτοβουλίες, θα τα πάρω αυτά τα ρίσκα και πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα δικαιωθούμε για τις επιλογές μας. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλο το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον της επικαιρότητας, αν όχι όλο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αλέξη Παπαχελά, Τάσο Παπά. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Βεβαίως, ελπίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να κάναμε μια συζήτηση που να κράτησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μας ζωντανό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.